λοιπόν με μία καθημερινότητα τέτοια που να μπορούμε να εξελισσόμαστε, που να μπορούμε να διαμορφώνουμε δημοκρατικές κοινωνίες και να έχουμε μια δυνατότητα πάνω και πέρα απ' όλα, να έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ολοκληρωμένα όντα. Νομίζω ότι η περίοδος της πανδημίας μας στέρισε αυτά. Στέρισε από τους πρωτοετής φοιτητές την ευκαιρία το να πάνε στο πανεπιστήμιό τους. Στέρισε από παιδιά τα οποία τα πρωτάκια στα σχολεία τα 2 χρόνια να μην πάνε στο σχολείο και να βρεθούν ξαφνικά στην τρίτη χωρίς να έχουν την εμπειρία ακριβώς αυτήν της σχέσης και της διαμόρφωσης μιας καθημερινότητας. Οι οικογένειες κλείστηκαν μέσα σε 4 τοίχους. Ξεμάθαμε. Ξεμάθαμε, φοβηθήκαμε, θυμώσαμε. Όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία δημορφώνουν μια εκρηκτική πραγματικότητα. Από το 2009 συζητάμε συνέχεια και για μια καινούργια κρίση. Μιλήσαμε στην αρχή για την κοινωνική και οικονομική κρίση του 2009. Μιλήσαμε για την προσφυγική κρίση του 2016. Μιλήσαμε για την πανδημία που εδώ και 2 χρόνια μας ταλανίζει και πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει σταματήσει. Όσο και αν κάποιοι θεωρούν ότι με πολιτικές αποφάσεις μπορούν να κλείνουν, να τελειώνουν και οι πανδημίες. Μιλήσαμε στη Λάρισα για την κρίση με το σεισμό. Συζητάμε πλέον για την ενεργειακή κρίση και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα συζητάμε και για μια κρίση που είναι πρώτων πυλών και να φέρουμε στην κλιματική κρίση. Όλα αυτά βέβαια μας έχουν αποσταθεροποιήσει. Έπαψε πλέον να αισθάνεται ο νέος άνθρωπος ότι το μέλλον θα είναι οπωσδήποτε καλύτερο. Κάποιες γενιές το έχουν περάσει αυτό, το έχουν βιώσει. Με αυτή την έννοια, εγώ πραγματικά θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία σας, το να συζητάμε για το κομμάτι της ψυχικής υγείας, νέοι άνθρωποι να μοιράζονται τις σκέψεις και τις απόψεις τους για ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν ακριβώς με το μέλλον της κοινωνίας μας, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμες συζητήσεις. Και αυτές οι χρήσιμες συζητήσεις νομίζω ότι μπορούν να διαμορφώνουν και ένα τέτοιο πλαίσιο που να μπορούμε να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κρύβουμε πλέον τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αυτή η εποχή έχει περάσει για τα καλά. Ο νέος της εποχής μας που κινδυνεύει από την ανεργία ή που βιώνει την ανεργία, που βιώνει την εξουθένωση μετά από απανωτές κρίσεις, που δυσκολεύεται να διαμορφώσει σχέσεις, που δυσκολεύεται να παντρευτεί, που σκέφτεται τι μέλλον θα έχουν τα παιδιά του, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται υποστήριξη και αυτή η υποστήριξη μπορεί να είναι μέσα από την διαμόρφωση ενός τέτοιου πλαισίου υποστηρικτικού και δυναμικού που θα δίνει τη δυνατότητα ακόμα και σε μια τέτοια περίοδο να ονειρευόμαστε. Αυτό μας έχει λείψει, αλλά νομίζω το χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και πάλι για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια στην συζήτηση. Καταφέραμε και το έλεγα και στην κυρία Μισηγλή, την πρόεδρό μας, στην πρόεδρο του Συμβουλίου μας, σήμερα να έχουμε 2 σημαντικές εκδηλώσεις για 2 πολύ πολύ σημαντικά θέματα, ένα για την κλιματική κρίση και ένα για την ψυχική υγεία. Ελπίζω και εύχομαι αυτές οι συζητήσεις να πολλαπλασιαστούν και με έναν τρόπο να δίνουν και διεξόδους σε μια κοινωνία που τις έχει ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε. Έχετε δίκιο που λέτε ότι ναι, χρειαζόμαστε υποστήριξη και γι' αυτό και διοργανώνουμε και αυτή την εκδήλωση. Και κάπως έτσι θα ήθελα να δώσω το λόγο και στην κυρία Μισηλή, τη Φωτεινή, η οποία είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, αν θέλει και εκείνη να πει 2 λόγια. Καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αρχικά τους συμμετέχοντες και τους ομιλητές που δέχτηκαν σήμερα να βρίσκονται εδώ μαζί μας.
Αυτή την πρόταση την αγκάλιασε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας από την πρώτη στιγμή και υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητηθεί, γιατί όλοι, λίγο ή πολύ, νέοι ή μεγαλύτεροι και έχοντας κάποιον γνωστό νέο, μπορούμε να παραδεχτούμε ότι η κρίση, η υγειονομική κρίση, δεν πέρασε από πάνω μας έτσι απλά. Ίσα-ίσα πολλούς από εμάς μας στιγμάτισε, άλλους μας απομόνωσε λίγο περισσότερο και ακόμη μας έβαλε σε μία διαδικασία να προβληματιστούμε και να δώσουμε λίγο περισσότερο σημασία στην υγεία, αλλά αυτή τη φορά στην ψυχική υγεία, η οποία αποτελεί πολύ σημαντικό μέρος μάλλον είναι πολύ σημαντική για τον άνθρωπο, και πόσο μάλλον για ένα νέο, ο οποίος έχει όλη τη ζωή μπροστά του και θα πρέπει να βαδίζει όσο το δυνατόν γίνεται με το καλύτερο τρόπο. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω περισσότερο. Πριν να προχωρήσω, να ευχαριστήσω εκτός από τους συμμετέχοντες, από όλους εσάς που βρίσκονται εδώ σήμερα και τους ομιλητές, τους συμβούλους οι οποίοι οργάνωσαν και αγκάλιασαν από την πρώτη στιγμή αυτή την εκδήλωση, και την Επιτροπή Υγείας και την κυρία Τσιαντού και τον Αντιπρόεδρο τον κύριο Χατιλάρη, τους υπεύθυνους από την Επιτροπή Τύπου, και να δηλώσω, την υπερηφάνεια μου για αυτή τη δυνατή ομάδα, η οποία ξεκινάει φέτος με μια δυνατή εκδήλωση, η οποία μας ενδιαφέρει και θα συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τσιαντού, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, μπορούμε επομένως να ξεκινήσουμε με τις ομιλίες. Πρώτο θέμα για σήμερα είναι η αναγνώριση, η έκφραση και η διαχείριση των αρνητικών συναισθημάτων των νέων. Θέμα το οποίο θα μας αναλύσει η κυρία Βαρβάρα Βασιλάκη, η οποία είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και είναι και υπεύθυνη της Σχολής Γονέων της Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσκης και της Ναύου. Κυρία Βασιλάκη, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ακούγομαι κανονικά? Σας ακούμε, ναι. Okay. Καλησπέρα και από μένα. Συγχαρητήρια για την εκδήλωση, συγχαρητήρια για την προσπάθεια και συγχαρητήρια για την αντοχή σας να μιλάτε για κάτι το οποίο πάρα πολλοί κόσμος φοβάται να το αγγίξει και φοβάται να το διαχειριστεί, παρόλο που το βιώνει καθημερινά, τα αρνητικά συναισθήματα. Θα ήθελα πραγματικά να πω ότι είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα το οποίο δυσκολεύει πολλούς ανθρώπους και ειδικά τους Έλληνες, γιατί δεν έχουμε μάθει, δεν έχουμε εκπαιδευτεί στον τρόπο αναγνώρισης και διαχείρισης των συναισθημάτων μας, άσχετα αν θεωρούμαστε μεσογειακοί λαοί και πολύ εκδηλωτικοί κτλ. Ξέρετε, μέσα στα χρόνια που οι ειδικοί ασχολούνται με το θέμα των συναισθημάτων, έχουν προσπαθήσει με πολλούς τρόπους και από πολλές προσεγγίσεις να δούνε τι σημαίνει συνέστημα, να βρούνε έναν ορισμό. Για την ιστορία θα σας πω ότι το συνέστημα, η λέξη συνέστημα, προέρχεται από το λατινικό ex movere ή emovere, που σημαίνει κίνηση προς τα έξω. Δηλαδή, θέτω σε κίνηση. Αυτό που καταλαβαίνουμε, λοιπόν, είναι ότι το συνέστημα μας θέτει σε κίνηση τόσο προς τον εξωτερικό, όσο και προς τον εσωτερικό μας κόσμο. Θα μπορούσαμε να πούμε κατά έναν τρόπο ότι το συνέστημα αποτελεί μια ψυχική κατάσταση, ευχάριστη ή δυσάρεστη, που προκύπτει από ένα γεγονός ή από μια εμπειρία μας. Τα συναισθήματα γενικά είναι φυσιολογικές αντιδράσεις ενός ψυχισμού, του ανθρώπινου ψυχισμού, και αυτό που φαίνεται είναι το ότι έχει να κάνει με τη συνειδητή μας εμπειρία. Εκεί που δηλαδή συμμετέχει υποκειμενικά το σώμα μας, εκδηλώνεται με τη συμπεριφορά μας και συμβάλλει καθοριστικά σε κάποιες γνωστικές λειτουργίες, όπως είναι η αντίληψη, η μνήμη, η προσοχή και η μάθηση. Γιατί αυτές διαταράσσονται όταν τα συναισθήματα είναι πιο δύσκολα, θα το δούμε και παρακάτω.
Γενικά όμως, αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι τα συναισθήματα σχετίζονται και καθορίζουν την αίσθηση του εαυτού μας και τη διαπροσωπική μας επικοινωνία. Όλα αυτά είναι μια καλή θεωρία. Θα σας δώσω όμως μια πιο νεανική ερμηνεία που κάνει και σε μένα νόημα. Αισθάνομαι σημαίνει υπάρχω. Συμμετέχω ολοκληρωτικά στην ύπαρξή μου. Αισθάνομαι σημαίνει ότι έχω δράσει σε αυτό που είμαι εγώ. Ενεργώ για μένα και για τις ανάγκες μου. Τα συναισθήματα είναι σπουδαία να υπάρχουν. Είναι πολύ σημαντικό να τα αναγνωρίζουμε, να τα αποδεχόμαστε, να επιτρέπουμε να είναι μέσα μας, να τους δίνουμε χώρο, χρόνο, να τα βιώνουμε, να τα διαχειριζόμαστε και να εκφράζουμε παραγωγικά ό,τι αυτά μας φέρνουν. Ουσιαστικά τα συναισθήματα είναι η δύναμή μας. Και κάθε προσπάθεια να αντισταθούμε, να τα αγνοήσουμε και να τα πολεμήσουμε είναι σαφώς μια λανθασμένη μη παραγωγική στρατηγική. Τα συναισθήματα μας διαχωρίζουν από τις μηχανές. Αν δούμε τα highlights της ιστορίας στην πορεία της ανθρωπότητας, από τον 4ο αιώνα π.Χ. ο Αριστοτέλης διατύπωσε 14 διαφορετικές συναισθηματικές εκφράσεις. Φόβο, εμπιστοσύνη, φιλική διάθεση, ηρεμία κτλ. 14 διαφορετικές. Ερχόμαστε περίπου στο 1870-72, κάπου εκεί, όπου ο Δαρβίνος αναφέρει βασικά συναισθήματα, το φόβο, τη θλίψη, το θυμό, την ευτυχία και την αγάπη. Ερχόμαστε στο 1970, όπου ένας σπουδαίος επιστήμονας, ο Έκμαν, διατυπώνει και κατηγοριοποιεί τα 6 βασικά συναισθήματα. Χαρά, λύπη, θυμό, φόβο, έκπληξη και αηδία. Πολλές φορές μπορείτε να βρείτε και 7, είναι μέσα και η περιφροσύνη. Μία εκ των κυρίαρχων όμως θεωριών του 20ου αιώνα είναι ο τροχός του Πλιάτσκι. Κυριακή, αν θέλεις, μπορείς να το προωθήσεις σε όλους να το βλέπουνε. Και θα σας πρότεινα να το κρατήσετε κιόλας, γιατί θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αναγνώριση. Ο τροχός, λοιπόν, του Πλιάτσκι, το βλέπετε όλοι, προτείνει 8 βασικά συναισθήματα. Είναι τα συναισθήματα που βρίσκονται μέσα στον κύκλο. Είναι η χαρά, θλίψη, εμπιστοσύνη κτλ. Υποστήριξε, λοιπόν, ότι τα συναισθήματα αυτά αλληλοκαλύπτονται και συμπληρώνουν το ένα το άλλο, όπως οι αποχρώσεις σε αυτόν τον χρωματικό τροχό. Αυτή τη στιγμή, στις περισσότερες προσεγγίσεις, είναι η μορφή η οποία βοηθάει καλύτερα στην αναγνώριση. Τα συναισθήματα που επικαλύπτονται, λοιπόν, από τα χρώματα αυτά, φέρνουν ένα τρίτο συναίσθημα. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι έχουμε μεγάλη ποικιλία και μεγάλη σύνδεση των συναισθημάτων μεταξύ τους. Υπάρχει μια παλέτα μέσα μας και είναι πραγματικά λίγο άδοξο να προσπαθούμε να πούμε ότι έχουμε 5 συναισθήματα ή 6 ή 7, αυτά είναι και τίποτα άλλο. Πρέπει να είμαστε κάθε φορά σε μια επίγνωση ότι υπάρχει μια παλέτα μέσα μας και ότι δεν είναι τόσο εύκολο να δίνουμε ετικέτες. Πρόσφατα το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης έχει κάνει μια σπουδαία μελέτη για το θέμα των συναισθημάτων που μοιάζει πάρα πολύ με τον τροχό του Πλιάτσκι. Όταν λοιπόν διάβασα το θέμα της πρότασης του Δημοτικού Συμβουλίου των Νέων, το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω είναι να πω στην Κυριακή και τον Παύλο που είχαν έρθει σε επικοινωνία μαζί μου, αλλάξτε τη λέξη αρνητικά. Σκέφτηκα λοιπόν, όχι, ας μείνει έτσι και ας δούμε μαζί τι ακριβώς θέλω να τονίσω με αυτό το όχι στη λέξη αρνητικά. Τα συναισθήματα αποτελούν έναν απόσπαστο μέρος του εαυτού μας. Τα συναισθήματα υπάρχουν όσο υπάρχουμε εμείς. Μέσα στην ατέρμονη τάση που έχουμε να κατηγοριοποιούμε και να βάζουμε ετικέτες σε οτιδήποτε νιώθουμε, κάνουμε, αισθανόμαστε, σκεφτόμαστε, ήταν αδύνατο να γλιτώσουν τα συναισθήματα. Και ενώ έχουν βρεθεί εκατοντάδες συναισθήματα, όπως βλέπετε, προσμίξεις, ποικιλομορφίες, αποχρώσεις, εμείς εμένουμε ουσιαστικά στο διαχωρισμό θετικά και αρνητικά. Όσοι με γνωρίζουν ή έχουν διαβάσει άρθρα μου, κατανοούν την αντίστασή μου στο labeling, στην ετικετοποίηση, όπως λέμε εδώ στην Ελλάδα,
και ειδικά στο καλό-κακό, αρνητικό-θετικό κτλ. Όχι γιατί δεν υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε απλά δεν έχει δείξει να μας βοηθάει. Τι έχουμε μάθει λοιπόν εμείς οι μεγαλύτεροι και εύχομαι να πάψουμε να το μεταδίδουμε σε εσάς. Ότι υπάρχουν θετικά και αρνητικά συναισθήματα. Θετικά είναι η χαρά, η ευτυχία, η αισιοδοξία, η προσμονή κτλ. Και αρνητικά είναι ο θυμός, ο φόβος, το άγχος, η οργή και τα σχετικά που βλέπετε μέσα και στον τροχό. Κάθε τι αρνητικό μας προειδοποιεί ότι αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι εκτός του σκοπού μας. Αυτό μάθαμε εμείς, αυτό μαθαίνουμε και σε εσάς, εύχομαι κάποια στιγμή εσείς να το σταματήσετε. Ποια είναι η πορεία λοιπόν, ποιος είναι ο σκοπός μας? Είναι το να νιώθουμε χαρά, ισορροπία, γαλήνη και ευτυχία, ας πούμε. Αυτά ήταν τα βασικά που μάθαμε. Οτιδήποτε είναι έξω από αυτό το πλαίσιο είναι αρνητικό. Τι καταφέραμε με αυτό? Καταφέραμε να κάνουμε ανθρώπους να έχουν πάρα πολλές προσδοκίες, υπερβολικές προσδοκίες θα έλεγα, να ονειρεύονται μια τέλεια ζωή, μια τέλεια ημέρα, ένα τέλειο σπίτι, την τέλεια δουλειά, την τέλεια σχέση κτλ. Και αν κάτι πάει λάθος, που στατιστικά θα πάει 100% λάθος, αυτά που έχουμε ονειρευτεί, ό,τι έχουμε νιώσει και έχουμε βιώσει ως τέλειο, ακυρώνεται και έρχεται ο μεγάλος πόνος, το μεγάλο άγχος και η μεγάλη ματέωση. Γενικά ο περίγυρος και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε τα πρότυπα που έχουμε κτλ. Μας κάνουν να παρασυρώμαστε και να προσδοκούμε αξίες και θέλω, τα οποία περιέχουν μόνο τα ευχάριστα και τα θετικά συναισθήματα. Στην πραγματικότητα, όταν εμφανιστούν οι ανατροπές, οι δυσάρεστες καταστάσεις, οι ειδήσεις ή δυσλειτουργικές σκέψεις, τότε αποσυντονιζόμαστε πλήρως και κάνουμε την καθημερινότητά μας να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί άνθρωποι, κατά τη διάρκεια της παιδικής του ζωής, τότε συμβαίνουν όλα αυτά, μαθαίνουν να καταστέλουν τα συναισθήματά τους. Δηλαδή, τι κάνουν? Μαθαίνουν να αγνοούν, να αποφεύγουν τα αρνητικά συναισθήματα. Αυτό που έχει δείξει η ερευνητική πορεία είναι το ότι όλη αυτή η προσπάθεια καταστολής των αρνητικών συναισθημάτων ή αποφυγής τους οδηγεί σε ανθυγιεινές συμπεριφορές, που είναι η συναισθηματική κατανάλωση φαγητού, η συναισθηματική υπερφαγία, όπως λέμε, μπορεί να είναι υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, το υπερβολικό κάπνισμα, η παραβατική συμπεριφορά και πολλές αυτοάνωσες ή σωματοποιημένες παθήσεις. Ουσιαστικά, λειτουργεί αυτή η κατάσταση ως ένας αμυντικός μηχανισμός, όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να κρύψει τα αρνητικά συναισθήματα και να τα απομακρύνει, έτσι ώστε να επικεντρωθεί μόνο στα θετικά. Θεωρώ το ότι είναι εύλογο να αναρωτηθείτε γιατί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πολύ γρήγορα βέβαια θα σας αναφέρω ότι οι άνθρωποι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον που μαθαίνουν να μην αφήνουν χρόνο στην εμπειρία και στην έκφραση των συναισθημάτων. Έχει τοποθετηθεί ένας τείχος, ένας άτυπος κανόνας θα μπορούσαμε να πούμε, ότι όλα τα συναισθήματα που είναι δύσκολα, αρνητικά, μέσα σε εισαγωγικά, πάντα το αρνητικά θα το χρησιμοποιούμε, είναι λάθος, είναι ντροπή, είναι σημάδι αδυναμίας. Έχετε ακούσει ή μπορείτε να φέρετε στο μυαλό σας εκφράσεις όπως «σταμάτα να κλαις, τι κάνεις έτσι», «μην είσαι ανόητος», «τι αδυναμία είναι αυτή» και «πώς κάνεις σαν μικρό παιδί», «σταμάτα να κλαις», «στα αγόρια ειδικά, τα αγόρια δεν κλαίνε». Όλες αυτές οι καταστάσεις που προκύπτουν συμπεριφορικά από δύσκολα και δυσάρεστα συναισθήματα οδηγούν σε αποφυγή. Μην το κάνεις, μην το κάνεις, μην το κάνεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπορεί να το δούμε και να το παρατηρήσουμε και σε ευχάριστα συναισθήματα. Δηλαδή, μπορούμε να ακούσουμε μητέρα ή πατέρα να αποτρέπει το παιδί του όταν χαίρεται. Μην κάνεις έτσι, τι χτυπιέσαι, σε καλός να σου βγει. Δύσκολα πράγματα αυτά. Γιατί κάπου εδώ, με όλα αυτά, καλωσορίσαμε τον COVID. Αφού τα κάναμε όπως τα κάναμε, καλωσορίσαμε πριν από 2 χρόνια τον COVID. Αφήνοντας πίσω ό,τι ιατρικό θέμα υπάρχει, μιλώντας μόνο για το ψυχολογικό κομμάτι, αυτό που μπορούμε να τονίσουμε είναι ότι η πανδημία ξύπνησε το γίγαντα των δύσκολων συναισθημάτων. Γενικά ξύπνησε ένα γίγαντα συναισθημάτων, αλλά
Και πρέπει ουσιαστικά να νιώθουμε και ευγνώμονες που ξύπνησε αυτό το γίγαντα, αλλά μαζί με αυτόν τον γίγαντα ξύπνησε και ο γίγαντας των δύσκολων συναισθημάτων. Σωστά, το έχετε καταλάβει νομίζω και το έχετε βιώσει κι εσείς προσωπικά σε έναν βαθμό μικρό ή μεγαλύτερο. Οι νέοι άνθρωποι, όχι καλά εκπαιδευμένοι σε δύσκολα συναισθήματα, εξφεντονίστηκαν σε ένα νέο, άγνωστο και αφιλόξενο σύμπαν έντονης αβεβαιότητας και άγχους. Τι συντέλεσε σε αυτό? Διφορούμενες ερμηνείες, πρωτόγνωρες εμπειρίες, απρόβλεπτες καταστάσεις. Ήταν τρία βασικά κανάλια τα οποία προκάλεσαν στους νέους ανησυχία, αγωνία, άγχος και φόβο. Ήταν μια συνήθιστη κατάσταση. Γενικά, σαν ανθρώπινο είδος, έχουμε μια φοβερή ικανότητα να σκεφτόμαστε μελλοντικά γεγονότα και να φανταζόμαστε δηλαδή τι θα συμβεί στο μέλλον, να κάνουμε διάφορες σκέψεις, να προβλέψουμε, να αποτρέψουμε κτλ. Να βρούμε λύσεις. Όμως αυτό μας βοηθάει να πετύχουμε κάποιους στόχους. Η υπεραπασχόληση ή ο λανθασμένος τρόπος ακύρωσης ή υπεραπασχόλησης των σκέψεών μας μας γεμίζει ανησυχία, άγχος και φόβο. Στην πανδημία ήμασταν κυριολεκτικά απροετοίμαστοι, πόσο μάλλον εσείς, και αυτό μας έκανε να βιώσουμε μια γκάμα δύσκολων συναισθημάτων. Θα μου πείτε πώς καταλαβαίνουμε τώρα ότι τα βιώσαμε αυτά τα πράγματα. Τα καταλαβαίνουμε με διάφορες μορφές. Γιατί ουσιαστικά είναι μια αλυσίδα σκέψεων και εικόνων που περιέχουν ένα σενάριο από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο σε καταστροφική του μορφή. Δηλαδή υπάρχει ένα λίγο δύσκολο, ένα λίγο πιο μη ρεαλιστικό, ένα καταστροφικό, ένα καταστροφικότερο έως και ένα απίθανο σενάριο. Υπάρχει δηλαδή μια αλυσίδα ανησυχίας που από μια μικρή ανήσυχη σκέψη που μας κάνει ένα μικρό δυσάρεστο συνέστημα καταλήγουμε σε μια κλιμάκωση στο χειρότερο σενάριο το οποίο προκαλεί στο σώμα μας πολλές σωματικές αντιδράσεις, διαστολή κόρης, εφίδρωση, σφίξιμο μυών, ταχυπαλμίες και πάρα πολλά σωματικά συμπτώματα, μέχρι που αυτά τα σωματικά συμπτώματα μας επιβεβαιώνουν κάποια από τις ανησυχίες μας να κάτι μου συμβαίνει. Τώρα κάτι έχω, καλά έκανα εγώ και δεν αισθανόμουν και έλεγα ότι δεν αισθάνομαι καλά, κάτι λέει αυτή η θλίψη, τι μου συμβαίνει, αρχίζουμε το υπερβολικό άγχος, τον πανικό, αναβιώνουμε το χειρότερο σενάριο που έχουμε σκεφτεί και μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο της αρχικής σκέψης. Συνήθως τα δύσκολα συναισθήματα, όπως είπαμε, σωματοποιούνται και τα βιώνουμε ως δυσκολία στη συγκέντρωση. Τα βιώνουμε ως δυσκολία στον ύπνο, ως ανικανότητα να χαλαρώσουμε, να αφησυχαστούμε, να επικοινωνήσουμε με τον εαυτό μας ή με άλλους ανθρώπους, να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν. Τα κατανοούμε ως, τα μεταφράζουμε ως δύσκολα σωματικά άλγη, ένα περίεργο αίσθημα κόπωσης. Γενικά σαν μια αποχή από πράγματα που μας ευχαριστούν. Και τι γίνεται όταν οι άνθρωποι βιώνουν και επαναβιώνουν τέτοια συναισθήματα? Τι γίνεται όταν εθίζονται στα δύσκολα συναισθήματα και βλέπουν ότι όλο αυτό το πλαίσιο της ζωής τους γίνεται όλο και πιο δύσκολο, απομακρύνονται από τον εαυτό τους ή απομακρύνονται από τους άλλους? Εδώ καλό να σκεφτούμε το φόβο που έχουμε να μην ελέγχουμε πράγματα. Η τάση μας να ελέγχουμε δηλαδή τα πάντα και η προσπάθειά μας να ελέγξουμε και τα συναισθήματα μας κάνουν τελικά πιο ευάλωτους. Θα έλεγα ουσιαστικά μας ρίχνουν στην παγίδα των αρνητικών συναισθημάτων. Αυτό που έχει αποδειχθεί από όλα τα διαχειριστικά πλαίσια και από όλα τα θεραπευτικά μοντέλα είναι ότι σκοπός του ανθρώπου δεν είναι να μην έχει καθόλου άγχος, θυμό, να μην νιώθει λύπη κτλ., αλλά να μπορεί να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται αυτά τα συναισθήματα ώστε να είναι ωφέλιμα και να του δείξουν κάτι. Και σίγουρα θα σκέφτεστε, υπάρχει τρόπος να τα αναγνωρίσουμε, υπάρχει τρόπος να μας ωφελήσουν, πώς μπορεί να με ωφελήσει το άγχος, ο θυμός ή η οργή? Και είναι δικαιολογημένο να έχετε αυτή την απορία, είναι δικαιολογημένο να αμφισβητείτε κιόλας αν υπάρχει, γιατί αρχικά δεν εκπαιδευτήκατε και αφετέρου δεν είναι και κάτι το οποίο το συναντάμε συχνά σαν εκπαιδευτικό πλαίσιο, ενώ εκπαιδευόμαστε, ας πούμε, πώς αποφύγουμε τις συνέπειες ενός σεισμού, μιας πλημμύρας, τι μπορεί να κάνουμε για τη σήμανση στον δρόμο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με τον ίδιο τρόπο εκπαιδευόμαστε για το τι συμβαίνει μέσα μας.
Αυτό λοιπόν που θα βάζαμε σε γενική κατηγορία είναι το ότι όταν μας συμβαίνει ένα συναίσθημα, καλά είναι να μην το εκλογικεύουμε. Καλά είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε στη βίωση του συναισθήματος αυτού και να μην προσπαθήσουμε να το δικαιολογήσουμε. Γιατί νιώθω θυμό? Πρέπει να εξηγήσω γιατί νιώθω θλίψη? Πρέπει να εξηγήσω γιατί νιώθω άγχος? Μείνετε στο συναίσθημα. Αναγνωρίστε αυτό που νιώθετε. Αν δυσκολεύεστε να το αναγνωρίσετε, μπορείτε να καταγράψετε σε ποιο σημείο του σώματός σας το νιώθετε, πού εντοπίζετε αυτή την αίσθηση. Μπορείτε να κάνετε ένα περίγραμμα του σώματός σας και να πάρετε ένα μαρκαδόρο στο χρώμα που νομίζετε ότι μοιάζει το συναίσθημα αυτό και να αρχίσετε να κουμπώνετε πάνω σχέδια, χρώματα, μηνύματα. Ρωτήστε, μιλήστε με το συναίσθημά σας. Τι θέλεις να μάθω? Ήρθες, okay, το δέχομαι ότι ήρθες. Τι έχεις ανάγκη να μου πεις? Τι είναι αυτό που μπορεί να σε κάλεσε? Αναρωτηθείτε πώς μοιάζει αυτό το συναίσθημα. Μοιάζει με κάποιο άλλο συναίσθημα που βιώσατε πρόσφατα ή παλαιότερα? Καταγράψτε τις ερωτήσεις σας. Γίνεται ένας τύπου δημοσιογράφος, ο οποίος συλλέγει πληροφορίες για την προσωπική σας ιστορία. Μάθετε να αναγνωρίζετε το τι σας συμβαίνει. Γενικά, για να αντιμετωπίσουμε τα δυσάρεστα και δύσκολα συναισθήματα, είναι καλό να έχουμε επίγνωση το τι μας συμβαίνει. Αναζητώντας λοιπόν το τι βιώνουμε και το τι επιτρέπουμε στον εαυτό μας να νιώθει, το αξιολογούμε. Πάντα θα δούμε αν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Αν δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε, ζητάμε τη βοήθεια ενός ειδικού. Μετά. Σημαντικό είναι να δείξουμε αντικειμενικότητα σε αυτό που μας συμβαίνει. Τι σημαίνει να δείξουμε αντικειμενικότητα σε αυτό που μας συμβαίνει? Σημαίνει ότι όταν κάτι νιώθουμε, πρέπει να παίρνουμε μια απόσταση από αυτό. Να κρίνουμε τα πράγματα πάντα από μια απόσταση. Είναι διαφορετικά να βλέπω κάτι εδώ και διαφορετικά να το βλέπω από αυτή την απόσταση. Γιατί ουσιαστικά γίνεται μια δίνη η οποία μας ρουφάει. Και μπαίνοντας μέσα σε αυτή τη δίνη, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να βρούμε ποια είναι η αντικειμενική μας πραγματικότητα. Αυτεπάγγελτα, αμέσως, καλά είναι να μην το μεγενθύνουμε. Το πρόβλημα είναι αυτό που είναι. Με το να το κάνουμε τεράστιο, με το να το κάνουμε να γίνεται ένας τεράστιος ογκόλυθος μπροστά μας, δημιουργούμε έτσι ένα πολύ δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης και αντίληψης. Καλά, και εμείς σαν Έλληνες βέβαια την υπερμεγένθηση την έχουμε νομίζω στο DNA μας, αλλά εύχομαι εσείς να το κατανοήσετε και να δείτε ότι δεν σας βοηθάει καθόλου. Εύχομαι πραγματικά να το αλλάξετε. Και πώς θα γίνει αυτό? Έχουμε έναν τρόπο, θα σας το δείξω στο τέλος, κρατήστε λίγο την λέξη υπερμεγένθηση και θα σας δείξω σε λιγάκι ένα μοντέλο που υπάρχει και προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ψυχικής Υγείας, που βοηθάει λίγο να έρθουμε και σε επαφή και να λύσουμε κάποια τέτοια δυσλειτουργικά μοντέλα. Ένας τρόπος για να έρθουμε σε επαφή με την αντιμετώπιση των δυσλειτουργικών μορφών των συναισθημάτων είναι να βρούμε τρόπους χαλάρωσης, σωματικής, πνευματικής ή ψυχικής χαλάρωσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαφραγματική αναπνοή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάτι που σας ευχαριστεί, τη διασκέδαση. Να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας, να δώσετε χρόνο στον εαυτό σας με ανθρώπους που περνάτε καλά, σε χόμπι, σε δραστηριότητες, να κινητοποιηθείτε. Είναι σημαντικό επίσης να αναγνωρίσετε τι είναι αυτό που είναι αρνητικό σαν κατάσταση, σαν πρόσωπο, σαν τρόπο ή τοξικό γύρω σας και να το απομακρύνετε. Σημαντικό είναι να ακούτε τον εαυτό σας και να ακούτε και τους άλλους. Να επικοινωνείτε και να εκφράζετε τις ανησυχίες σας με αγαπημένα πρόσωπα και άτομα εμπιστοσύνης. Όταν νιώθετε κάτι, είναι okay, είναι εντάξει να το νιώθετε. Μάθετε να κάνετε αυτόν τον διάλογο. Νιώθω άγχος. Είναι okay να το νιώθω. Θα δω τι μου συμβαίνει και θα το αντιμετωπίσω. Μείνετε ψύχρεμοι, μείνετε στο εδώ και τώρα, θα το δούμε και προσπαθήστε να δείτε τον καλύτερο τρόπο που θα σας φέρει μπροστά στην επίλυση. Μάθετε να ζητάτε συγγνώμη στον εαυτό σας από όποια κακοποίηση του κάνετε, είτε του ζητάτε υπερβολικά πράγματα, είτε του ζητάτε να είναι τέλειος, είτε του ζητάτε να κάνει απίστευτες κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, να δίνετε, να ξοδεύετε.
και μάθετε να ζητάτε συγγνώμη από τους άλλους ανθρώπους. Κινητοποιηθείτε σε δραστηριότητες, αλλάξτε την καθημερινότητά σας σε κάτι δημιουργικό και διατηρήστε μια καθημερινότητα χωρίς να έχει απαιτητικό ή αγχώδη τρόπο. Συγκεντρωθείτε σε θετικά, όσο μικρά και να είναι αυτά που βιώνετε, συγκεντρωθείτε σε θετικές πλευρές της καθημερινότητάς σας. Όσο ασήμαντο και να σας φαίνεται, είναι οι αποθήκες που θα χρησιμοποιήσετε όταν θα δυσκολευτείτε. Ευγνώμονες. Μείνετε ευγνώμονες. Η ευγνωμοσύνη είναι ίσως το μεγαλύτερο εφόδιο για να πάρετε ξανά μπρος. Είναι το εφόδιο που θα σας θυμίσει και θα σας δώσει σαν flashback ό,τι καλό έχετε στη ζωή σας. Θα το εκτιμήσετε για να μπορέσετε να κάνετε το επόμενο βήμα. Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε στον εαυτό σας. Είμαι θυμωμένος. Είμαι ένας κακός άνθρωπος. Είμαι αγχωμένος. Μάθετε να λέτε τα πράγματα με ρήματα. Νιώθω άγχος. Νιώθω θυμό. Νιώθω... Μη βάζετε δηλαδή ένα επίθετο, το οποίο θα είναι πολύ δύσκολο, σαν καμπούρα να το βγάλετε από πάνω σας. Θα εκπλαγείτε αν δείτε, δουλεύοντας κάπως έτσι, τον τρόπο με τον οποίο το σώμα σας, η ψυχή και το πνεύμα σας, θα αρχίσει να αντιδρά στις θετικές δηλώσεις. Είμαι αγχωμένος, είμαι αγχωμένη, αλλά αυτή τη στιγμή βιώνω κάτι λόγω των εξετάσεων που έχω να δώσω. Λόγω αυτής της κατάστασης που υπάρχει στο σπίτι. Είμαι σίγουρη ότι με μια καλή προσπάθεια, με μια καλή διαχείριση, αυτό θα το δουλέψω και θα με βοηθήσει, όπως και τις άλλες φορές που το έκανα, να πάω παρακάτω. Τελευταίο και σημαντικότερο είναι να μείνετε επικεντρωμένοι στο παρόν, εδώ και τώρα. Η τσουλήθρα από το παρελθόν, στο μέλλον, τι έκανα, τι έπαθα, τι έγινε, τι μου συμβαίνει, τι μου συνέβη, έως το μέλλον, στο οποίο είναι τι θα γίνει, πώς θα γίνει, αν θα γίνει, εγκυμονεί μόνο προβλήματα και κινδύνους. Το εδώ και τώρα είναι το βίωμά μας. Το εδώ και τώρα είναι το μοναδικό πράγμα που μπορούμε να ελέγξουμε. Και θα μας δώσει και τους τρόπους για να διαχειριστούμε την εμπειρία και την πραγματικότητά μας. Μην αφήσουμε το παρελθόν και ό,τι έφερε και το μέλλον που δεν ξέρουμε τι θα φέρει να επηρεάσουν το εδώ και τώρα. Πάμε λοιπόν στο δέντρο των αποφάσεων. Κυριακή, αν θέλεις, φαίνεται. Έχω κάνει διαμοιρασμό. Εγώ δεν το βλέπω. Δεν ξέρω. Όχι ακόμα. Οκ. Okay. Τώρα. Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, κάτι που μπορεί να συνοψίσει όλα αυτά σαν ένα μικρό διαγραμματικό έτσι, μοντέλο, είναι το να... έχω χρησιμοποιήσει βέβαια τη διαχείριση του Παγκόσμιου Οργανισμού Ψυχικής Υγείας, αλλά χρησιμοποιήστε το σε οτιδήποτε θεωρείτε εσείς ότι είναι δυσάρεστο και αρνητικό. Για ποιο πράγμα ανησυχείτε, καταγράψτε το πρόβλημά σας. Αυτό, ανησυχώ για τις εξετάσεις που έχω να δώσω. Είναι αυτό ένα πρόβλημα για το οποίο μπορείτε να κάνετε κάτι? Ναι, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Μπορεί να υπάρχει και ένα δεν ξέρω, αλλά παλέψτε πάρα πολύ, γιατί το δεν ξέρω δεν αποτελεί και αντικειμενική πάντα απάντηση. Μπορεί να μπλοκάρουμε και να πούμε ότι δεν ξέρω, προσπαθήστε όμως να μείνετε στο ναι και στο όχι. Το ναι θα σας βοηθήσει να επεξεργαστείτε τους τρόπους. Κάντε λοιπόν μια λίστα με τις επιλογές. Μπορώ να διαβάσω πιο νωρίς, μπορώ να διαβάσω περισσότερο, μπορώ να λιγοστέψω την επαφή μου μέσω των δικτύων, μπορώ να βγω λιγότερες φορές, μπορώ να κοιμηθώ 2 μέρες λιγότερες ώρες. Υπάρχει οτιδήποτε που θα μπορούσα να κάνω αυτή τη στιγμή? Ναι, υπάρχει. Και το κάνω τώρα. Δεν αφήνω ανησυχίες να μένουν στην άκρη, δεν επικεντρώνομαι σε κάτι άλλο και μένω ακριβώς αυτό. Με την προσήλωση λοιπόν ενός στόχου, επικεντρώνομαι σε αυτό που ανησυχώ, αν η ανησυχία είναι το δυσάρεστο συνέστημα, επικεντρώνομαι, το λύνω. Αν λοιπόν πάμε στην άλλη περίπτωση, όπου όχι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, αφήνω αυτή την ανησυχία. Ποια είναι η ανησυχία? Φοβάμαι μήπως γίνει πόλεμος. Μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό? Όχι, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Αλήθεια δεν μπορώ να κάνω. Και μένω με αυτό. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους, από τους εκατομμύρια, δισεκατομμύρια ανθρώπους που έχω μια τέτοια ανησυχία. Μένω στο βίωμά μου. Τι θέλει να μου μάθει αυτό το βίωμα?
Είμαι 26 χρονών. Γιατί πρέπει να ανησυχώ για το αν θα γίνει πόλεμος? Γιατί είναι φυσιολογικό. Είναι okay να αισθάνεστε έτσι. Είναι okay να φοβόσαστε. Μην παλεύετε τα αρνητικά σας συναισθήματα. Δεν βγάζει κάτι με το να παλεύετε ουσιαστικά τον ίδιο σας τον εαυτό. Και η διαχείριση, είπαμε ότι αν δείτε ότι κάποιο συνέστημα είναι δύσκολο ή σας φέρνει αντιμέτωπο σε καταστάσεις τις οποίες δεν μπορείτε να διαχειριστείτε, είναι ok να πάρετε τη βοήθεια ενός ειδικού ή να μιλήσετε με ειδικές γραμμές ή με άτομα εμπιστοσύνης. Σε μία έρευνα που είναι πάρα πολύ σημαντική που έκανε το Πανεπιστήμιο Berkeley, διαπιστώθηκε ότι οι άνθρωποι λοιπόν που αποδέχονται τα δύσκολα συναισθήματά τους και προσπαθούν να τα βιώσουν και να τα διαχειριστούν με λιγότερη ένταση έχουν καλύτερη ψυχική υγεία, έχουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ευημερούν, νιώθουν λιγότερη δυσφορία και έχουν υψηλότερα επίπεδα ευεξίας, αναπτυγμένες ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας και είναι γενικά πιο ολοκληρωμένοι. Γενικά είναι πιο ήσυχοι οι άνθρωποι. Κοιμούνται, τρώνε και υπάρχουν καλύτερα. Πώς? Δείτε λίγο ένα παράδειγμα. Δεν θέλω να σας κουράσω με πολλές πληροφορίες, αλλά είναι σημαντικό να έχετε κάποιες έτσι επικεφαλίδες από το πώς μπορώ να το διαχειριστούμε καλύτερα. Στην συστημική προσέγγιση στην ψυχολογία υπάρχει ένας τίτλος που λέγεται θετική αναπλαισίωση. Τι σημαίνει αυτό? Πώς να βλέπουμε κάτι από τη θετική του πλευρά. The bright side of life. Εντάξει, όλα τα πράγματα μπορούμε να τα δούμε. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να το κάνουμε. Ας πάρουμε ένα πολύ κορυφαίο συνέστημα που είναι δυσάρεστο, δύσκολο, αρνητικό, όπως θέλετε να το πείτε, που είναι ο φόβος. Ο φόβος λοιπόν, όταν ο εγκέφαλός μας τον αντιλαμβάνεται ως απειλή στην αρχή και τα λοιπά, αρχίζει να αυξάνει την ικανότητα να εστιάζεται σε κάτι. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι εργάζονται καλύτερα, υποποίηση και τα λοιπά, όταν φοβούνται ότι θα αποτύχουν και τα λοιπά. Στην ουσία όμως μπλοκάρουμε τον οργανισμό μας όταν φοβόμαστε, γιατί πρώτον το τοξινώνουμε με πολλή πίεση και δεύτερον εξαντλούμαστε. Όταν όμως βιώνουμε τον φόβο από τη θετική του πλευρά, από τη φωτεινή του πλευρά, θα πάρουμε το κομμάτι της συγκέντρωσης. Ο φόβος μπορεί να μας κάνει να συγκεντρωθούμε καλύτερα. Να πούμε ότι ναι, φοβάμαι γι' αυτό, αλλά θα συγκεντρωθώ. Θα είμαι πιο γρήγορος και θα είμαι και σε ετοιμότητα. Αν θυμώνω, αν νιώθω το θυμό, αν είναι αυτό το συναίσθημα που με μπλοκάρει, η φωτεινή του πλευρά είναι να δούμε ότι έχω πάθος. Εάν μέσα μας θυμώσει κάτι, μαλώσω με κάποιον φίλο, σύντροφο κτλ. Και σκεφτώ, τώρα θα δεις τι θα σου κάνω. Αντί να το στρέψουμε σε μια αρνητική κίνηση, στρέψτε το και δείτε το πάθος. Η φωτεινή πλευρά που υπάρχει είναι το πάθος που έχετε μέσα. Είναι το θάρρος που έχετε μέσα σας. Είναι η αποφασιστικότητα που ποτέ δεν την είχατε. Είναι μεγάλη αλλαγή που δεν τολμούσατε. Και κάντε τα θετικά πλαισιωμένα όλα. Στην απογοήτευση. Η απογοήτευση μπορεί να μας δείξει την ικανότητα να αποδεχόμαστε πράγματα. Okay, απέτυχα. Απέτυχα. Και αυτό είναι. Αποδεχόμαστε ότι μπορώ και να αποτύχω. Περνάμε από τη λύπη στην ελευθερία. Αποδεσμευόμαστε από την κορυφαία γραμμή της τελειότητας. Διακρίνουμε τι χρειαζόμαστε να ζητήσουμε. Συγχωρούμε τον εαυτό μας και προχωράμε. Ενοχή. Η ενοχή είναι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και είναι από τα δυσάρεστα συναισθήματα τα οποία ερευνήθηκαν ειδικά στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ από δύο κορυφαίους ψυχολόγους οι οποίοι ασχολήθηκαν με την ενοχή που νιώθουν οι ηγέτες. Αν λοιπόν θέλετε να δείτε τον εαυτό σας ως μελλοντικό ηγέτη, θα πρέπει να ξέρετε ότι αυτή η έρευνα έδειξε ότι όταν πλαισιώσαμε θετικά το δυσάρεστο συναίσθημα της ενοχής, βρεθήκαμε δίπλα στη συμπόνια, στη φροντίδα, στη γενοδορία, στους μεγάλους ηγέτες. Θα μπορούσα να σας απαριθμίσω πάρα πολλά συναισθήματα που τα πλαισιώνουμε θετικά και τι μας βγάζουν, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω και θέλω να ακούσω και εσάς και θέλω να σας δείξω και ένα διάγραμμα. Ας δείξουμε λίγο το Tears of Hope Κυριακή. Θέλω να σας δείξω κάτι το οποίο μας προσέφερε γενναιόδωρα το 2017 μέσα από την θετική ψυχολογία που, όπως ξέρετε, αναπτύσσεται όλο και ένα περισσότερο γιατί το έχουμε πάρα πολύ ανάγκη από ό,τι φαίνεται. Η Sherry Sims, η οποία δημιούργησε ένα ακρονίμιο, το Tears of Hope. Λοιπόν, εδώ
στο ακρονίμιο έχει γράψει κάποιες λέξεις δίπλα, οι οποίες μας δείχνουν τι μπορεί να μας κάνουν τα δάκρυα της ελπίδας. Όταν κλαίμε, μεγάλο συμπεριφορικό κομμάτι των δυσάρεστων συναισθημάτων, είτε κλαίμε εσωτερικά είτε κλαίμε εξωτερικά, μας βγάζει μία παρουσίαση λοιπόν, τι μπορεί να πάρουμε, τι μπορεί να έχουμε ως, ως προπονητική στη θετικότητα από τα δυσάρεστα συναισθήματα. Διδαχόμεθα και μαθαίνουμε πράγματα. Εσείς το βλέπετε, εγώ θα σας το μεταφράζω στα ελληνικά, οι περισσότεροι σίγουρα βέβαια το ξέρετε. Εκφραζόμαστε και ενεργοποιούμαστε, αποδεχόμαστε και γινόμαστε φίλοι. Δίνουμε χώρο σε ό,τι νιώθουμε, επαναξιολογούμε και επαναπλαισιώνουμε αυτό που μας συμβαίνει, εδώ είναι η θετική αναπλαισίωση. Δημιουργούμε καλύτερη κοινωνική υποστήριξη. Έχουμε μια ειδονική, με την έννοια της άψογης ευημερίας και ευτυχίας. Παρατηρούμε τι μας συμβαίνει. Παρατηρούμε, δεν αγνοούμε δηλαδή, και παραβρισκόμαστε στο εδώ και τώρα. Έχουμε φυσιολογία και αλλαγές στη συμπεριφορά μας. Κάνουμε focus στην αναπνοή μας, στον καρδιακό μας ρυθμό, στις αλλαγές που έχουμε στη φυσιολογία μας, τι μπορεί να μας προκαλέσουν δηλαδή αυτά τα συναισθήματα. Και το κορυφαίο, το οποίο μας τιμά και σαν Έλληνες, είναι το «Η» από το «Ευδαιμόνια», το «Ευδαιμονία», το οποίο θα σας πρότεινα να ψάξετε και να βρείτε, επειδή προέρχεται από μια σπουδαία λέξη, και καλά είναι να αντικαταστήσουμε τη λέξη «ευτυχία» με τη λέξη «ευδαιμονία», που είναι ολοκληρωμένη, που αναφέρεται στο καλό πνεύμα και σε αυτό που είναι η κατάσταση του well-being, της καλής εσωτερικής μας υγείας, αυτό που θα μας μάθει να έχουμε επαφή με το συναίσθημα, να κάνουμε overroll, να κάνουμε μια γενίκευση της κατάστασής μας και να είμαστε αυθεντικοί σε αυτό που πραγματικά νιώθουμε και παράγουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αντοχή και την υπομονή σας να μ' ακούσετε. Θέλω να σας θυμίσω ότι τα συναισθήματα είναι ο καθρέφτης μας, είναι η παλέτα της ζωής μας και είναι η δύναμη για να κινητοποιηθούμε σε μια νέα, πιο παραγωγική και εξελικτική μορφή. Αφαιθείτε, μάθετε πώς να το κάνετε και ζήστε με σιγουριά ότι είστε τα συναισθήματά σας, δεν ντρέπεστε για αυτά, τα διαχειρίζεστε και περνάτε μια ευδαιμονική ζωή. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ και θα χαρώ να ακούσω τις όποιες ερωτήσεις έχετε. Κυρία Βασιλάκη, εμείς ευχαριστούμε και που δεχτήκατε να μιλήσετε και για την πάρα πολύ ωραία ομιλία σας. Εγώ έχω κρατήσει πάρα πολλές σημειώσεις, 2 σελίδες από ό,τι μπορείτε να δείτε. Ελπίζω να κράτησαν και οι υπόλοιποι και να φάνηκαν χρήσιμα όσα είπατε. Νομίζω ότι αξίζει να σταθούμε στο ότι αρνητικά εντός εισαγωγικών πλέον συναισθήματα δεν είναι αρνητικά και έχουν πάντα τη θετική πλευρά τους. Μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε και να τα γυρίσουμε σε θετικά συναισθήματα που θα μας βοηθήσουν. Επίσης, να ωφεληθούμε, Κυριακή. Να ωφεληθούμε, Κυριακή, από αυτό. Επίσης, θα ήθελα να πω, επειδή είδα και ερώτηση στο chat, ότι το υλικό που μοιραστήκαμε πριν θα το στείλουμε, θα το ανεβάσω και στο chat, αλλά εάν θέλετε, μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για την φόρμα την οποία είχαμε κοινοποιήσει τις προηγούμενες ημέρες. Εάν δεν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, απλώς συμπληρώστε το email σας και εμείς θα σας στείλουμε μετά και στο email Βεβαίως. Σας και τις εικόνες και το έγγραφο με το Tears of Hope. Οπότε θα μπορέσετε να το βρείτε, γιατί θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμο. Εάν έχετε ερωτήσεις, βλέπω σχόλιο και όλες εδώ, ότι η κυρία Βασιλάκη ήταν εξαιρετικά ωφέλιμη η ομιλία και σας ευχαριστούν. Θα ήθελα να συνεχίσουμε με τον κύριο Τάκη Αθανασόπουλο, ο οποίος θα μας μιλήσει για την τέχνη, την εκπαίδευση και τον εθελοντισμό στην εποχή της πανδημίας COVID-19, όπως το δήλωσαν οι άγγελοι της χαράς. Ο κύριος Θανασόπουλος είναι σύμβουλος εκπαίδευσης και ανάπτυξης των αγγέλων. Έχετε το λόγο, μπορείτε να μας μιλήσετε.
Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ από την πλευρά μου και εκπροσωπώντας και τους Αγγέλους της Χαράς σε αυτή την ομιλία. Ευχαριστούμε όλοι για την πρόσκληση, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας και την όλη προσπάθεια που κάνετε για να χαρτογραφήσετε ένα εξαιρετικό θέμα. Βέβαια, η κυρία Βασιλάκη έκανε ένα καταπληκτικό ταξίδι τόσο στην απεικόνιση και στην αναγνώριση, όσο και στην αντιμετώπιση με το δέντρο των αποφάσεων και με όλα τα εργαλεία που σας έδωσε. Εξαιρετικά, κυρία Βασιλάκη, και είναι μια καλή ευκαιρία να αξιοποιήσετε ό,τι μπορείτε από αυτό. Εγώ θα σας μιλήσω βιωματικά σε σχέση με αυτό που η ομάδα μου και εγώ βιώσαμε, ο φορέας μας και εγώ βιώσαμε στο διάστημα της πανδημίας. Οπότε θα ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα σχετικά με το δικό μας ταξίδι σε αυτή τη διετία. Και έχω να κάνω και μια παρουσίαση, λοιπόν, να presentation. Πες μου απλά, Κυριακή, αν σε πλήρη απεικόνηση ή αν φαίνεται μόνο το... Προς το παρόν έχει κολλήσει λίγο, ναι. Okay. Αν θέλετε να δοκιμάσετε. Ίσως θέλει να είναι μόνο αυτό. Ωραία. Τώρα. Τώρα είναι εντάξει, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το θέμα, όπως πολύ καλά είπες, είναι πώς η τέχνη, η εκπαίδευση και ο θελοντισμός σε μια δύσκολη εποχή μπορούν να μας στηρίξουν. Στο δικό μου θέμα σήμερα θα μιλήσω κυρίως για τη διαχείριση και όχι τόσο για την αναγνώριση των συναισθημάτων, αλλά το τι μπορούμε να κάνουμε με αυτό. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, έχω 5 βασικά θέματα τα οποία θα ήθελα να κουβεντιάσουμε και να εξηγήσω από την πλευρά μου. Κατά πρώτον, τι είναι κρίση. Δεν μιλάμε για το τι μπορεί να μας συμβεί σε μια κρίση, αλλά θα ήθελα έτσι λίγο να δώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό και να δούμε και λίγο και την καμπή της αλλαγής σε μια, όταν βιώνουμε κρίση, πώς αλλάζουν τα πράγματα και τι συμβαίνει στο συναισθηματικό μας κόσμο. Να δούμε πώς μπορούμε να διαχειριστούμε μια κρίση και πώς η πηγή που μπορεί να έχει κάποιος, οι πηγές που μπορεί να έχει μέσα από την τέχνη, την εκπαίδευση και τον εθελοντισμό μπορούν να εφαρμοστούν στη ζωή του. Και τέλος θα σας πω για τα 7 αντισώματα της ψυχικής θωράκησης που είδαμε πρακτικά εμείς από τους Αγγέλους της Χαράς. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί τι είναι κρίση, έχετε διαβάσει κάποιο ορισμό, δεν ξέρω αν το έχετε κάπως σκεφτεί, αν κάτι θέλετε να πείτε, μπορείτε και να γράψετε κάτι στο chat, δεν υπάρχει θέμα, μπορούμε να κάνουμε και λίγο διάλογο σε αυτό, αλλά παίζει ρόλο να δούμε τι είναι κρίση. Εγώ βρήκα 3 βασικούς ορισμούς. Το ένα στο λεξικό της Οξφόρδη βρήκα ότι λέει είναι μια κρίσιμη καμπή, μια χρονική περίοδος κινδύνου ή ανησυχίας. Έτσι βλέπετε εδώ υπάρχει και ένα συνέστημα εδώ μέσα στον ορισμό, η ανησυχία. Στη συνέχεια το έψαξα λίγο παραπάνω, δεν μου έφτασε και βρήκα έναν καθηγητή ο οποίος αναφέρει ότι είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από φνηδιασμό. Δηλαδή ξαφνικά κάτι συμβαίνει στη ζωή μας, έχει κίνδυνο. Πού όμως, κοιτάξτε λίγο εδώ, για τις σοβαρές αξίες και λέει ότι έχουμε μικρό χρόνο αντίδρασης. Δεν μπορούμε να αντιδράσουμε εύκολα σε αυτό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άμεσα. Δείτε και λίγο παρακάτω, μιλάμε για μια είτε ξαφνική είτε εξελισσόμενη στο βάθος του χρόνου, που έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα επίγον πρόβλημα, το οποίο χρειάζεται άμεσα να αντιμετωπιστεί. Συνέβη κάτι, ας πούμε, με τον κορονοϊό, να πάρουμε τα μέτρα μας. Τι κάνουμε γι' αυτό. Τώρα, να πάμε λίγο παρακάτω. Αυτά είναι τα 3 στάδια. Αυτός εδώ είναι ο σύμβουλός μας. Κάτι λέει, κάποιος έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Ωραία. Εδώ θα σας δείξω μια καμπύλη, λοιπόν. Με τα 3 βασικά στάδια που περνάει ο εαυτός μας σε συναισθηματικό επίπεδο όταν βιώνει μια κατάσταση κρίσης. Το πρώτο πράγμα που αισθάνεται κάποιος είναι η απώλεια. Δηλαδή, τελειώνει μια κατάσταση, ήμασταν όλοι έξω, μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε, να κουβεντιάζουμε, να είμαστε όπως ήμασταν άνετα και ξαφνικά βλέπω ότι αυτό σταματάει. Πρέπει να μείνεις στο σπίτι, πρέπει να βάλεις μάσκα. Χρειάζεται, δηλαδή, χάνουμε το παλιό και μπαίνουμε σε μια άλλη κατάσταση. Στο κάτω μέρος της εδώ της καμπύλης βλέπετε ότι είμαστε στην κατάπτωση, δηλαδή είναι εκεί που λέμε πιάσαμε πάτο. Και η τρίτη κατάσταση είναι η νέα αρχή. Δεν ξέρω πόσο το βλέπετε, πώς είναι. Να δω εγώ αν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό. Εδώ, οκ.
Λοιπόν, βλέπετε και υπάρχει και η νέα αρχή. Κοιτάξτε λίγο τη χιονοστιβάδα των συναισθημάτων. Από την απώλεια, λοιπόν, όταν κάτι αλλάζει στη ζωή μας, έχουμε άρνηση, δεν το δεχόμαστε. Λέμε εντάξει, είναι προσωρινό, δεν αποκλείεται να συμβαίνει. Συμβαίνει μακριά, δεν ξέρουμε αν θα έρθει σε εμάς. Θυμώνουμε με αυτό, παθαίνουμε κάποιο σοκ, μας πιάνει φόβος. Απογοητευόμαστε, ζούμε μια σύγχυση πολλές φορές, γιατί δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Αγχωνόμαστε πάρα πολύ. Θέλουμε να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση, γιατί δεν μπορούμε και να τη δεχτούμε. Αισθανόμαστε απελπισία στο κάτω-κάτω της καμπύλης και σιγά-σιγά νιώθουμε την αβεβαιότητα, αλλά αρχίζουμε να σκεπτόμαστε, μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι γίνεται με αυτή την κατάσταση? Υπάρχει ένας σκεπτικισμός και στην πορεία μπορούμε να νιώσουμε και δημιουργική. Χρειάζεται να μπούμε σε μια νέα περίοδο. Όταν ανεβαίνουμε στην καμπύλη, όπως βλέπετε, χρειάζεται να επιστρατεύσουμε τη δημιουργικότητά μας. Και τότε νιώθουμε ελπίδα. Και ανυπομονούμε για το καινούριο, έχουμε αυτή την αγωνία δηλαδή, και ναι, αισθανόμαστε και έναν ενθουσιασμό. Εδώ θα ήθελα να σας πω ότι ανάμεσα σε αυτές τις καταστάσεις, δηλαδή του παλιού που χάνουμε και του καινούριου που έρχεται, έναν ιδιαίτερο ορισμό περί κρίσης έδωσε ο Ορφέας Περίδης. Θα τον ξέρετε προφανώς τον μουσικό και τον καλλιτέχνη αυτόν. Είπε λοιπόν κάποια στιγμή σε μία συνέντευξη που είχαν πάρει δημοσιογράφοι πριν από πολλά χρόνια, σε μια οικονομική κρίση που είχε η χώρα μας, τον ρώτησαν τι είναι κρίση. Και εκείνος είπε, είναι η κατάσταση, λέει, κατά την οποία έχει πεθάνει το παλιό, αλλά δεν έχει κινηθεί ακόμα το καινούριο. Είναι αυτό το μεσοδιάστημα που αισθανόμαστε αυτή την ταλάντευση, δηλαδή, και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Να δούμε λίγο παρακάτω όμως. Κοιτάξτε για τη διαχείριση της κρίσης. Ένας πολύ σημαντικός φιλόσοφος από τα αρχαία χρόνια, δεν ξέρω αν φαίνεται καθαρά, ναι, λέει, αυτό που λέει ταράζει τους ανθρώπους, κάνω κατευθείαν τη μετάφραση, δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά το τι πιστεύουμε για αυτό που συμβαίνει. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν το πρωτοδιάβασα πριν από πολλά χρόνια, αλλά μου έδωσε και πολλές απαντήσεις. Δηλαδή, δεν μετράει τόσο τι συμβαίνει, αλλά εγώ πώς το βλέπω. Θα το δούμε λίγο παρακάτω σε αυτό. Διότι αυτό καθόρισε πάρα πολύ τη διαχείριση μέσα στον κορονοϊό της δικής μας της εταιρείας απέναντι στα πράγματα. Βρεθήκαμε λοιπόν μπροστά σε ένα δίλημα. Να πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Και η απόφαση στην κρίση και στην αλλαγή ήταν να αλλάξουμε εμείς. Θέλαμε να δούμε αλλιώς τον κόσμο. Δεν ξέρω, βλέπετε αυτό το παιδί. Αισθανθήκαμε καταρχάς μικρά παιδιά κι εμείς. Χωρίς παπούτσια. Δεν είχαμε βάση, δεν πατούσαμε καλά, ευθυνδιαστήκαμε. Αλλά πήραμε τα κιάλια του μέλλοντος και θέλαμε να οραματιστούμε την αλλαγή που επιθυμούμε για τα πράγματα. Πήραμε θέση. Και κοιτάξτε λίγο τις πηγές μας. Έχουμε τρεις βασικές πηγές στους αγγέλους της χαράς που κινείται ο οργανισμός μας. Και τα τις δίδει πάνω σε ένα τρίγωνο. Πού στηριζόμαστε? Στηριζόμαστε λοιπόν σε τρία πράγματα σημαντικά. Α, η τέχνη. Η τέχνη για μας μια πολύ ισχυρή έννοια και μέσα στο σκοπό και στο έργο μας, αλλά και θα δούμε λίγο παρακάτω πώς μας βοήθησε να διαχειριστούμε τα πράγματα. Ένας άλλος πυλώνας είναι η εκπαίδευση. Μπορεί η εκπαίδευση σε μια κατάσταση κρίσης, σε ένα αβέβαιο περιβάλλον, να δώσει λύσεις? Θα το δούμε και αυτό παρακάτω. Ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Και ο εθελοντισμός που είναι μέσα στον πυρήνα του έργου μας. Πώς ο εθελοντισμός μπορεί να στηρίξει έναν άνθρωπο, μπορεί να στηρίξει ένα νέο άνθρωπο για να καταφέρει να διαχειριστεί την κατάσταση? Ξέρετε, και αυτοί οι τρεις παράγοντες, αυτές οι τρεις βασικές πηγές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και παίζουν ακόμα καθοριστικό ρόλο στο πώς μπορούμε εμείς να λαμβάνουμε ενέργεια για να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε κάθε ξαφνική αλλαγή ή κάθε κατάσταση κρίσης. Ας πάμε σιγά σιγά τα πράγματα να δούμε τώρα. Η τέχνη. Για να δούμε η τέχνη. Τι έκαναν οι άγγελοι της χαράς μέσω της τέχνης για να διαχειριστούν την κατάσταση της πανδημίας, τις επιπτώσεις που είχε δηλαδή η πανδημία στο έργο μας, στη διάθεσή μας και γενικά στον τρόπο που λειτουργούσαμε? Καταρχάς, διατηρήσαμε την επαφή μας με την τέχνη. Δεν σταματήσαμε να τραγουδάμε, να γινόμαστε δημιουργικοί, να παράγουμε, να γράφουμε στίχους,
να παίζουμε νέα τραγούδια, να κάνουμε τις θεατρικές μας παραστάσεις, βέβαια με άλλο τρόπο, θα δείτε παρακάτω. Αλλά κρατήσαμε την επαφή με την τέχνη. Έγινε η τέχνη φωνή έκφρασής μας. Και μάλιστα αυτό ήταν και η αφετηρία για να μπορέσουμε να κάνουμε, όπως θα δείτε παρακάτω, τον μετασχηματισμό μας, την αλλαγή μας. Αρχίσαμε δηλαδή να μιλάμε μέσω της τέχνης για τον κορονοϊό. Αρχίσαμε να μιλάμε, να εκφραζόμαστε, όπως πολύ καλά ανέφερε και η προηγούμενη ομιλήτρια. Αρχίσαμε να μιλάμε, να αναγνωρίζουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και να θέλαμε να εκφραστούμε γύρω από αυτό. Δεν το κουκλώσαμε. Έγινε η τέχνη ένα μέσο σύνδεσης. Όχι μόνο εκφραστήκαμε, συνδεθήκαμε και με τους συναδέλφους μας και με ανθρώπους έξω από την εταιρεία και με ωφελούμενους εκτός του οργανισμού μας και εκτός Αττικής. Συνδεθήκαμε όχι μόνο με την τέχνη, συνδέσαμε την ίδια την τέχνη με τη φύση. Γιατί όπως θα θυμάστε πολύ καλά, δεν μπορούσαμε να βγούμε όλοι. Οπότε να μπούμε σε κλειστούς χώρους και να δουλέψουμε, να συνεργαστούμε. Οπότε μπήκαμε στη διαδικασία να αξιοποιήσουμε τον άλλο μεγάλο μας οδηγό, που ήταν η φύση. Συνδέσαμε λοιπόν την τέχνη με τη φύση και πήραμε μια απόφαση να μετασχηματιστούμε. Μετασχηματισμός σημαίνει για μας διευρυνθήκαμε, εμπλουτίσαμε αυτό που διαθέταμε ήδη και έτσι πήραμε μια γενναία απόφαση, το έργο εμψύχωσης που κάναμε διαζώσεις σε εκείνο το δύσκολο διάστημα, αλλά και στην πορεία, να ψηφιοποιήσουμε το έργο μας. Να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία και να μπορέσουμε να μεταφέρουμε τα μηνύματα της τέχνης, της εμψύχωσης και μέσω της εκπαίδευσης όλου μας του έργου σε ψηφιακό περιβάλλον. Έτσι δημιουργήσαμε νέα προγράμματα για ηλικιωμένους και παιδιά μέσω αυτού του μετασχηματισμού. Θα σας δείξω και μερικές εικόνες. Ένα κομμάτι που δεν είχε δουλέψει στην εταιρεία μας ήταν ένα πρόγραμμα που κάνουμε με κλόουν. Παραμύθια με φτερά, λέγεται ένας νέος τίτλος. Φτιάξαμε αυτή τη νέα μας παραγωγή. Κάποια νέα τραγούδια που είναι το Ταγκό των Αγγέλων και ο Φίνικας. Δηλαδή παραμείναμε δημιουργικοί. Και έτσι μερικές εικόνες. Εδώ βλέπετε πάνω δεξιά. Εκφράσαμε για πρώτη φορά το πώς μπορούμε να μείνουμε σπίτι για τα μικρά παιδιά. Τι κάνουν, γιατί ξαφνικά, πώς θα διαχειριστούν τα μικρά παιδάκια το τι σημαίνει μένουμε τώρα στο σπίτι, το μένουμε σπίτι. Έτσι εδώ λοιπόν ο κλόουν, ο Γαργαλίτσας να το εξηγήσει. Το ίδιο Πάσχα, αν θυμάστε, νομίζω Μάρτι κλείσαμε, τον Απρίλιο ήρθε το Πάσχα και αμέσως τι κάναμε, όπως βλέπετε σε αυτήν την εικόνα οι εθελοντές μας, όπως και μετά τα Χριστούγεννα φτιάξαμε και ήρθαμε σε επαφή, μοιραστήκαμε τις τέχνες που είχε ο καθένας από τους ανθρώπους που απαρτίζουν την οργάνωσή μας και φτιάξαμε προγράμματα. Ακόμα και όπως βλέπετε εδώ σε αυτή τη φωτογραφία, οι μουσικοθεραπευτές μας, που ήταν πολύ δύσκολο να κάνουν μουσικοθεραπεία από απόσταση, μετασχημάτισαν τα προγράμματα και έφτιαξαν ειδικά σε τεχνολογικό, με αξιοποίηση τεχνολογίας, σε ψηφιακό περιβάλλον, υποκατάστατα προϊόντα, θα λέγαμε, και υπηρεσίες των Αγγέλων της Χαράς. Κάτω δεξιά βλέπετε το πάμε μια βόλτα στο δάσος. Το δάσος και η φύση, όπως σας είπα και πριν, γέννησε ένα εμψυχωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτοιμο να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Και ήδη στα παιδικά χωριά ΣΟΣ έχει υλοποιηθεί. Τα παραμύθια με φτερά. Και να μπούμε τώρα στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Η τέχνη λοιπόν για μας ήταν, όπως είδατε πριν, μια πολύ δημιουργική κατάσταση. Όχι μόνο δεν κλειστήκαμε, αλλά το αντίθετο. Μπήκαμε σε δημιουργικό περιβάλλον. Η εκπαίδευσή μας έγινε σε δύο επίπεδα, σε εσωτερικό και σε εξωτερικό περιβάλλον. Δηλαδή, εσωτερικά τι κάναμε και κάνουμε και πρόσφατα κάποια πράγματα γύρω από την εκπαίδευση. Δημιουργήσαμε εικαστικά εργαστήρια για να αναδείξουμε και να μοιραστούμε μέσα από αυτά τα εργαστήρια και νέες γνώσεις και δεξιότητες που απαιτήθηκαν, αλλά και να μοιραστούμε και το πώς βλέπαμε τα πράγματα μέσα στον κορονοϊό. Ήταν και για μας μια εκτόνωση, μια δημιουργική εκτόνωση. Και βέβαια, φτιάξαμε ένα στούντιο που αυτό το στούντιο μπορεί να φιλοξενήσει τις ψηφιακές παραγωγές μας και διαμορφώσαμε ειδικά υποδομή για τον εκπαιδευτικό τομέα. Ένα εικαστικό εργαστήριο αριστερά και ένα εργαστήριο εμψύχωση δεξιά. Έγινε ένας τόπος συνάντηση. Η εκπαίδευση έγινε το εργαλείο, έγινε το μέσο για να συνευρεθούμε, για να συναντηθούμε, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μαζί. Αλλά όχι μόνο εσωτερικά. Και εξωτερικά ήρθαμε εκπαιδευτικά σε επαφή με το προσωπικό των δομών. Ξέρετε, στον κορονοϊό, όπως θα διαπιστώσαμε όλοι,
οι φορείς στους οποίους απευθυνόμαστε για να κάνουμε το έργο μας, σταμάτησαν όλες τις δράσεις εθελοντικές τις και την επαφή με το εξωτερικό τους περιβάλλον. Δηλαδή είναι κλειστές δομές, εμείς κάνουμε έργο σε κλειστές δομές, γυροκομεία, ιδρύματα παιδικής προστασίας, νοσοκομεία και σε δομές και άτομα με αναπηρία. Αυτομάτως κόπηκε η επαφή τους με το εξωτερικό περιβάλλον. Δεν μπορούσε κανείς να πάει να κάνει πράγματα μαζί τους. Οπότε εμείς ήρθαμε σε επαφή με το προσωπικό αυτό και κάναμε εκπαίδευση. Δημιουργήσαμε τους ψηφιακούς εμψυχωτές, θα σας πω και λίγο παρακάτω γι' αυτό, και βέβαια και συντονιστές ψηφιακών δράσεων, δηλαδή εκπροσώπους, άτομα που εκπροσώπησαν μέσω της εκπαίδευσης τους αγγέλους της χαράς. Έτσι λοιπόν, όπως θα δείτε πάνω δεξιά, ένα βιωματικό εργαστήρι που έγινε στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας, της Ευρωπαϊκής μάλλον ημέρας για τη μουσικοθεραπεία. Εδώ πάνω, όπως βλέπετε, είναι η ομάδα μας, δεν ξέρω πόσο φαίνεται βέβαια καθαρά στις οθόνες σας. Κάναμε αυτή την εκπαίδευση σε εξωτερικό περιβάλλον. Και το όλο πρόγραμμα της εκπαίδευσης, ξέρετε, απέκτησε και ένα μότο που λέγεται «Μηδενίζουμε τις αποστάσεις» και είναι το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε στη Λάρισα κοντά σας, Κυριακή. Έχει περάσει και στο πρόγραμμά μας. Και εδώ μια φωτογραφία στη Λάρισα. Αυτή είναι η ομάδα μας εδώ που κρατήσαμε συντροφιά περίπου 2-3 εβδομάδες με εβδομαδιαία συνάντηση. Ούτως ώστε μέσω της εκπαίδευσης να μπορέσουμε να συνθέσουμε αυτά τα δύο περιβάλλοντα. Γιατί η εκπαίδευση έγινε για μας η γέφυρα, έγινε το εργαλείο, ο τρόπος για να μπορέσουμε να κρατήσουμε την επαφή, τη σχέση και να δημιουργήσουμε. Πάμε να δούμε λίγο και το κομμάτι του εθελοντισμού, την τρίτη μας πηγή. Εδώ βλέπετε διάφορα στιγμιότυπα. Κάτω εδώ αριστερά, ένας νέος άνθρωπος, μια εθελοντριά μας, ήρθε να ετοιμάσει, να βάψει, να κάνει make-up στα άτομα τα οποία συμμετείχαν σε δράσεις. Εδώ μια άλλη εθελοντριά μας διαβάζει κάποια παραμύθια. Κάτω δεξιά βλέπετε εδώ στα ΚΔΑΠ της Λάρισας μια δράση που έχουμε συνδεδεθεί με τα κεντρικά μας στην Αθήνα, όπως και εδώ εθελοντές μας με το γυροκομείο της Λάρισας. Οπότε, μέσω του εθελοντισμού συνδέσαμε δύο κόσμους. Τον κόσμο των καλλιτεχνών, τον κόσμο των αγγέλων της χαράς, με τον κόσμο στις δομές που ήταν αποκομμένοι. Και όχι μόνο, συνδέσαμε τους εθελοντές με τους οφελούμενους, νέου τύπου εθελοντών, δηλαδή τους ψηφιακούς εθελοντές, όπως είπαμε, με τη νέα μας διάσταση. Χτύπησε η καρδιά μας δηλαδή πολύ δημιουργικά και τοποθετηθήκαμε πολύ έντονα στο θέμα. Και κάποια πράγματα που μας είπαν πρόσφατα οι συμμετέχοντες στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, οι εθελοντές μας είπαν ότι ξέρετε κάτι, μέσω της εκπαίδευσης και μέσα από την προσφορά που κάναμε εμείς εκείνο τον καιρό που είχαμε αποκλειστεί, αισθανθήκαμε ότι μας προσφέρατε ένα μαξιλάρι. Ένα μαξιλάρι για τη διαχείριση απρόσμενων καταστάσεων. Και μας είπαν μάλιστα ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί μέσα από αυτό που κάναμε. Μας μίλησαν για ζωντάνια. Τώρα θα ήθελα να σας πω έτσι συγκεντρωτικά, ποια είναι εκείνα τα 7 αντισώματα για τη δική μας διαχείριση του κορονοϊού, σε επίπεδο ψυχικό πάντα μιλάω, για το πώς διαχειριστήκαμε και πώς ενισχύσαμε τη δική μας τη διάθεση, το δικό μας τον εαυτό και τα συναισθήματά μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε όλη αυτή τη μεγάλη και έντονη και απρόσμενη αλλαγή στη ζωή μας. Άρα λοιπόν, αν κάτι θα ήθελα να μοιραστώ τουλάχιστον, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την κάρτα με τα 7 στοιχεία, όπου έχει να κάνει. Πρώτον, κρατήσαμε επαφή. Δεν μείναμε παθητικοί δέκτες. Είχαμε καθημερινή επαφή, ακόμα και Σαββατοκύριακο μιλούσε η ομάδα μας μεταξύ μας και με τους συνεργάτες μας και με τους ανθρώπους στις δομές. Δεύτερον, αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει τον νόμο 80-20 και δεν είναι ο νόμος παρέτο. Εμείς εστιάσαμε στις λύσεις. Κατά 80% και 20% στο τι συνέβη. Δεν μείναμε δηλαδή ότι πάθαμε, τι είναι αυτό που πάθαμε και τι κάνουμε τώρα. Δεν αφήσαμε τους εαυτούς μας να μας παρασύρει η κατάσταση και να μας κρατήσει δεσμευμένους στο πρόβλημα. Κοιτάξαμε με τα νέα κιάλια στη λύση. Τι μπορούμε να κάνουμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Το τρίτο στοιχείο, το τρίτο αντίσωμα, είναι ότι μέσω της εσωτερικής εκπαίδευσης αλλά και γενικότερα αναπτύξαμε νέες δεξιότητες. Αυτό ήταν απαραίτητο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε εμείς πράγματα στον ίδιο μας, στις ίδιες προσωπικότητές μας και να ενισχυθούμε με νέες δεξιότητες. Αυτό
μας οδήγησε να διαμορφωθούν νέοι ρόλοι και στους ανθρώπους που εργαζόμασταν, αλλά και νέοι ρόλοι, αν θέλετε, και στη ζωή μας. Και δημιουργικές συσχετίσεις. Εφόσον έχουμε νέα στοιχεία, θα πρέπει να δούμε πώς συνδέονται τώρα αυτοί οι νέοι ρόλοι. Έτσι, ξαφνικά, ας πούμε, ο Αχιλλέας, ο οποίος είχε στην εταιρεία μας αναψυχωτής, αναγκάστηκε να γίνει υπεύθυνος ψηφιακών δράσεων. Κάτι που δεν το είχε ξανακάνει, δεν είχε εκκληθεί, δεν είχε προσληφθεί στην εταιρεία να κάνει κάτι τέτοιο. Και άλλα άτομα, έτσι, όχι μόνο ο Αχιλλέας, όλη η ομάδα άλλαξε. Κοιτάξτε λίγο το 4. Ενεργοποιήσαμε περισσότερο τον εσωτερικό θελοντισμό. Και τι είναι ο εσωτερικός θελοντισμός? Ενώ ότι δώσαμε περισσότερη εργασία. Να ξέρετε, εμείς εκείνο το Πάσχα, οι περισσότεροι μέχρι και Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη εργαζόμασταν. Γιατί θέλαμε να ετοιμάσουμε, να φτιάξουμε αυτό το βίντεο, τη φωτογραφία που σας έδειξα, που είπαμε τις ευχές μας για το Πάσχα και θέλαμε να μοιραστούμε και να συνδεθούμε με τους συνανθρώπους που απότομα σταματήσαμε στις δομές και στους ωφελούμενους. Και έτσι δουλέψαμε πολύ περισσότερο. Μάλιστα, συζητούσαμε και λέγαμε, ρε παιδί μου, πώς μπορούν κάποιοι και λένε, πω, δεν έχουν τι να κάνουν, δεν μπορούν τώρα να ασχοληθούν με κάτι. Εμείς πραγματικά, όχι απλά δουλεύαμε 8 ώρες, δουλεύαμε πολύ παραπάνω για να ανταποκριθούμε στην επιλογή που κάναμε να αλλάξουμε. Το πέμπτο στοιχείο στα αντισώματα είναι η αξιοποίηση της φύσης. Θυμάμαι τότε είχε προσληφθεί μια νέα κοπέλα στην εταιρεία που δεν μας είχε δει καν από κοντά. Οπότε έπρεπε και να την γνωρίσουμε αλλά και να προχωρήσουμε να γράψουμε το επόμενο θεατρικό έργο. Ξέρετε, αυτό έγινε κοντά στην Ακρόπολη, δίπλα σε ένα πάρκο, μέσα στα Πεύκα, γιατί εκεί επιτρεπόταν να συναντηθούμε και όχι σε κλειστούς χώρους. Οπότε δεν μας σταμάτησε. Είπαμε, θα πάμε στη φύση. Μεγάλη υπόθεση η αξιοποίηση της φύσης. Το έκτο που θα ήθελα να σας πω είναι η εξωστρέφεια. Όχι απλά διατηρήσαμε και ενισχύσαμε τις σχέσεις μας με τις δομές, με τους χορηγούς, με τους συνεργάτες μας, αλλά συμμετείχαμε σε συνέδρια διαδικτυακά. Αποφασίσαμε να κάνουμε επαφή με νέους συνεργάτες, με νέους φορείς, με χορηγούς, με άτομα της επικοινωνίας, με κανάλια, με δημοσιογράφους. Άρα δεν κλειστήκαμε. Πήγαμε κόντρα σε αυτό το κλείσιμο, εμείς δημιουργήσαμε ένα πεδίο εξωστρέφειας. Και τέλος, δώσαμε πολύ μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση. Γιατί όταν απαιτούνται νέοι ρόλοι, νέες δεξιότητες, χρειάζεται να εκπαιδευτούμε και για τους ρόλους, αλλά και για τη διαχείριση των συναισθημάτων μας και να μοιραστούμε αυτό που συνέβαινε μεταξύ μας με ασφάλεια μέσα από εκπαιδευτικές ενέργειες. Αυτά για τον κορονοϊό. Τώρα θα ήθελα λιγάκι να σταματήσω την παρουσίαση, αλλά να σας δείξω ένα βιντεάκι για να πάρετε μία αίσθηση, γιατί το πρόβλημα έγινε ευκαιρία για μας και το κάναμε concept. Και λέγεται «Είμαστε εδώ μαζί σου». Όλο μας το ψηφιακό έργο λέγεται «Είμαστε εδώ μαζί σου». Συνεχίζουμε να χορεύουμε, να παίζουμε, να τραγουδάμε, να εμψυχώνουμε, να έχουμε τη μουσική για συντροφιά μας και να είμαστε κοντά σας. Οι Άγγελοι της Χαράς συνεχίζουμε τις δράσεις μας ψηφιακά στα νοσοκομεία παιδών, σε ιδρύματα παιδικής προστασίας, σε φορείς ειδικής αγωγής και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Οι Άγγελοι της Χαράς είναι εδώ, μαζί σου. Αυτά από μένα. Κάπως έτσι μίλησε για μας η τέχνη, η εκπαίδευση και ο θελοντισμός. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, απορίες, σκέψεις, ιδέες να μοιραστούμε, ευχαρίστως. Κύριε Δανουσόπουλε, και εμείς ευχαριστούμε που δεχτήκατε να μιλήσετε παρά και το πιεσμένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι το έργο των Αγγέλων αποτελεί έμπνευση, τουλάχιστον εγώ έτσι το έζησα τους τελευταίους μήνες που γνώρισα τους Αγγέλους της Χαράς. Και θα ήθελα να κρατήσω δύο εκτάσεις που είπατε. Η μία ήταν ότι το πρόβλημα έγινε ευκαιρία. Και δεύτερον,
ότι η απόφαση απέναντι στην αλλαγή είναι να αλλάξουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι μέσα και από το τρίγωνο που χρησιμοποιήσατε, τέχνη, εθελοντισμός και εκπαίδευση, βλέπουμε και λύσεις και τρόπους για να γίνουμε αυτή η αλλαγή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη δική σας ομιλία. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να δείξω ένα βίντεο το οποίο μας έστειλε η κυρία Ειρήνη Κουφάκη, η οποία είναι ψυχολόγος, ήταν καλεσμένη σήμερα. Είναι υπεύθυνη στο Κέντρο Πρόληψης ΟΚΑΝΑ. Δώστε μου ένα λεπτό. Είναι ένα πεντάλεπτο βίντεο. Όσο το βλέπουμε, μπορείτε να ετοιμάσετε και τις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να συμπληρώσετε, εάν θέλετε, και τη φόρμα. Θα την ελέγξουμε ούτως ή άλλως και θα απαντήσουμε σε κάποια πράγματα. Βλέπετε ότι έχω κάνει δύο μοίρες μου, φαίνεται. Ή όχι ακόμα. Φορτίζει, Κυριακή. Όταν το δείτε, πείτε μου για να ξεκινήσω. Μια χαρά, ξεκίνησε. Ήχος υπάρχει. Ναι, ναι. Ζήσαμε πρωτόγνωρες στιγμές. Εμείς που έχουμε κάνει το μαζί τρόπο ζωής, αυτό τον καιρό χάσαμε κάπως τους δεσμούς μας. Χάσαμε τους δεσμούς μας, χάσαμε τη σύνδεσή μας. Η πανδημία του κοροναϊού μας κράτησε μακριά από την ομάδα μας. Μακριά από το εργαστήρι ζωής. Τελικά ήταν πολλά αυτά που μας έλειψαν. Τα πάντα. Μου έλειψαν πολύ οι συμμαθητές μου. Μου έλειψαν πάρα πολύ τα πάρτι και οι φίλοι μου. Την πλάκες με τους φίλους. Οι φίλοι μου και το σχολείο. Η επαφή με ανθρώπους που αγαπώ να κάνω παρέα. Το να τους δείξω την αγάπη μου, την αγκαλιά μου, το συναίσθημά μου. Τα σχολεία. Η κυρία. Μου έλειψε ο δασκαλός μου, οι παππούδες μου και η γιαγιά μου. Ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Μου έλειψε η κόρη μου. Και η ανθρώπινη επαφή. Η επικοινωνία με τους συνανθρώπους. Μου έλειψε το να κοινωνικοποιούμε με άλλους ανθρώπους και να γνωρίζω νέα άτομα. Η επικοινωνία και η αίσθηση ότι είμαι ελεύθερος. Μου έλειψε η ελευθερία μου. Η αίσθηση της ελευθερίας στην προσωπική μου ζωή. Οι βόλτες χωρίς τα μηνύματα. Τη βγαίναμε έξω σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο με φίλους. Μου έλειψαν οι εκδρομές. Με φίλους και με την οικογένειά μου. Και επίσης νιώθω ότι έχασα την αίσθηση του χρόνου. Και βαριόμουν μέσα στην καραντίνα και δεν ήξερα τι να κάνω. Μου έλειψε πάρα πολύ η καθημερινότητά μου, η ρουτίνα μου. Το πρόγραμμά μου. Μου έλειψε η δουλειά μου. Το σχολείο και κάποιες δραστηριότητες. Τα διαλύματα στο σχολείο. Πάρα πολύ το θέατρο, η δάσκαλη. Η φωτογραφία, να πηγαίνω στο σινεμά. Ο χώρος. Η γενικώς η κουλτούρα. Το μεγάλο οικογενειακό τραπέζι το Πάσχα. Μου έλειψε το Πάσχα. Η εκκλησία και οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας. Η θάλασσα. Τα γέλια. Μου έλειψαν οι αγκαλιές. Οι αγκαλιές. Η ανθρώπινη επαφή, τα χάδια, το άγγιγμα. Μου έλειψαν οι χειραψίες. Το να βοηθώ όσους έχουν ανάγκη. Δεν μου έλειψε κάτι ιδιαίτερο. Ξεκουράστηκα. Μου έλειψε η αμεσότητα στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο αυθορμητισμός. Η αμεσότητα και το χαμόγελο. Μου έλειψαν οι ανθρώπινες σχέσεις, χωρίς φόβο και αποστάσεις. Το μοίρασμα με την ομάδα μου. Τα εργαστήρια ζωής. Να έρχομαι σε εργαστήρια ζωής και να χορεύω. Πάνω απ' όλα μου έλειψε τα εργαστήρια ζωής. Τα πάντα. Όμως είναι πολλά και αυτά που βρήκαμε και αυτά που ανακαλύψαμε και αυτά που μάθαμε. Ξαναβρήκα παλιές ταινίες που αγαπώ. Περισσότερες στα σχολεία πέρα από το κινητό. Ότι έμαθα ποδήλατο. Ανακάλυψε τον κόσμο του διαδικτύου. Να φτιάχνω και καρότα. Καρπουζόπιτα και πορτοκαλόπιτα. Το να παίζω μόνο. Έμαθα να κάνω υπομονή. Έμαθα να περιμένω και να αντέχω. Να προσαρμόζομαι. Να
περιμένω και να κάνω όση υπομονή χρειάζεται. Κέρδισα τον ελεύθερο χρόνο. Είχα χρόνο να δω πολλές ταινίες και σειρές. Διάβαζα βιβλία. Βρήκα πολύ χρόνο για τις κατασκευές μου και να δημιουργώ καινούργια πράγματα που μου αρέσουν. Βρήκα χρόνο για μαγείρεμα, για άφθονο μαγείρεμα. Βρήκα χρόνο για διάβασμα. Πιο πολύ χρόνο να παίζω. Χρόνο για να παίζω επιτραπέζια. Βρήκα χρόνο για επιτραπέζια και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ναι, βρήκα ότι μπορώ να περνάω χρόνο χορεύοντας. Ξεκίνησα κάποια μαθήματα στο πιάνο. Βρήκα χρόνο για να παίζω κιθάρα. Και να τραγουδάω. Και επίσης το γράψιμο που αγαπώ πάρα πολύ. Βρήκα τα χαμένα μου κιλά. Βρήκα πολύ χρόνο για αγκαλιές και χάδια με τα παιδιά μου. Είχα χρόνο να περάσω με την οικογένειά μου. Να βλέπω πιο πολύ την οικογένειά μου, τη μαμά μου και τον μπαμπά μου. Με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου. Να παίζω με την αδερφή μου. Θα παίζω με την αδερφόλα. Βρήκα καινούργιες ασχολίες και... Περισσότερο χρόνο με τον αδερφό μου. Και βοηθούσα την οικογένειά μου για τις δουλειές στο σπίτι. Βρήκα ότι μου αρέσει να φτιάχνω τούρτες με τη μαμά μου. Βρήκα χρόνο να ασχολούμαι με τα λουλούδια, με τις 30 φιλές μου. Βρήκα χρόνο να επαναπροσδιορίσω τις ανάγκες μου. Χρόνο για τις εκκρεμότητες ετών. Κατάφερα να μιλήσω με παλιούς φίλους. Ξαναβρήκα παλιούς φίλους, γνωστούς, αγαπημένους. Βρήκα χρόνο να επανεκτιμήσω τη ζωή. Κατάλαβα ότι η ζωή και η ελευθερία δεν είναι δεδομένα. Ότι είμαι πιο δημιουργική. Βρήκα πάρα πολύ χρόνο να ξεκουραστώ που δεν τον είχα πριν την καραντίνα. Αντιμετώπισα τη μοναξιά μου. Βρήκα χρόνο να αντιμετωπίσω τους φόβους μου. Ανακάλυψα καινούργια συναισθήματα μέσα στον εαυτό μου. Βρήκα περισσότερο χρόνο για μένα. Χρόνο για μένα. Βρήκα χρόνο να με παρατηρήσω. Χρόνο για να με παρατηρήσω και να με καταλάβω. Βρήκα τον εαυτό μου. Ότι μπόρεσα και εκτίμησα περισσότερο τον εαυτό μου. Πώς συνεχίζω, τι κρατάω από αυτή την εμπειρία. Δεν θέλω να κρατήσω τίποτα από όλο αυτό. Θα κρατήσω όλη αυτή την εμπειρία σαν ένα πολύτιμο δώρο. Θα αλλάξω τον τρόπο που βλέπω τα πράγματα. Θα αλλάξω οπτική. Θα δώσω μεγαλύτερη σημασία στο σήμερα. Από εδώ και πέρα θα δίνω περισσότερο χρόνο στην οικογένειά μου και στους φίλους μου. Θα είμαι επικεντρωμένη στο εδώ και τώρα και όχι στο τι θα κάνω μετά. Θα ακούω περισσότερο τους ανθρώπους. Θα θυμάμαι τη σημασία των απλών πραγμάτων. Θα έχω περισσότερη υπομονή και κατανόηση. Θα πάω όπου με πάει αγάπη. Θα προσπαθήσω να κοιμάμαι περισσότερο. Θα κάνω περισσότερο ποδήλατο. Θα ζω την κάθε στιγμή. Πλέον θα μοιράζω περισσότερες και πιο δυνατές αγκαλιές. Θα προσπαθήσω να αποφύγω την αρνητικότητα. Να με αγαπάω περισσότερο. Να εντάξω στην καθημερινότητά μου και στις σχέσεις μου όσο ανακάλυψα αυτόν τον καιρό. Να δημιουργήσω περισσότερο ποιοτικό χρόνο. Θα μειώσω τις καταναλωτικές μου συνήθειες. Θα ασχοληθώ περισσότερο με τον εαυτό μου και λιγότερο με τους άλλους. Θα κάνω τα πρέπει θέλω. Και τα θέλω μπορώ. Θα ελαφρύνω το πρόγραμμα του παιδιού μου για να μπορώ να το χαίρομαι παραπάνω. Κρατάω πράγματα θετικά, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται. Θα μείνουμε αυτοί που είμαστε, θα μείνουμε ήδη. Συνειδητοποίησα πως το να ξεπεράσουμε την πανδημία είναι μια ομαδική υπόθεση. Είναι σημαντικό να είμαστε μαζί. Ας συναντηθούμε. Ας συναντηθούμε και πάλι. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Ο λόγος που σκέφτηκα να το δείξω στο τέλος είναι γιατί συνοψίζει όσο ακούστηκαν προηγουμένως. Μας δείχνει ότι οι άνθρωποι στην αρχή εξέφρασαν τα αρνητικά συναισθήματα που ένιωσαν, μετά όμως τα μετέτρεψαν, αρνητικά συναισθήματα εντός εισαγωγικών, όπως είπαμε, μετά όμως τα μετέτρεψαν σε κάτι θετικό που τους ωφέλησε και τελικά γίνανε η αλλαγή απέναντι στις δυσκολίες που ζήσανε. Και αυτό θα ήθελα και ελπίζω να ανταποκρίνετε και στις δικές σας σκέψεις. Θα ήθελα αυτό να είναι το νόημα της σημερινής συζήτησης. Θα διαθέσουμε βασικά λίγο χρόνο και για συζήτηση και για ερωτήσεις. Στη φόρμα υπάρχουν ήδη κάποιες ερωτήσεις. Θα σας τις διαβάσω. Μπορείτε, αν θέλετε, να συμμετέχετε στη συζήτηση. Σίγουρα κάποιος από τους ομιλητές μας θα απαντήσει. Η πρώτη ερώτηση η οποία ήρθε στη φόρμα είναι θα ήθελα να συζητηθεί το κομμάτι της συμβολικής και πραγματικής απώλειας κατά την πανδημία και κατά πόσο αυτό μπορεί να επηρεάσει τους νέους.
θα ήθελε κάποιος να πάρει το λόγο, να απαντήσει. Κυριακή, τη διάβασα την ερώτηση. Mm-hmm. Απλά νομίζω ότι χρειάζεται μια διευκρίνηση. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας το πρόσωπο που έκανε την ερώτηση. Θα ήταν σημαντικό όμως να μας δώσει διευκρίνηση ανάμεσα στο συμβολικό και πραγματικό. Δηλαδή, αν το συμβολικό εννοεί ότι είναι μέσα από σύμβολα ή αν είναι κάποιος άλλος ορισμός που θέτει, για να δώσουμε μία απάντηση. Παρακολουθεί μήπως η κυρία που μας απήθηκε τη συγκεκριμένη ερώτηση να μας κάνει μία διευκρίνηση. Σε περίπτωση που δεν είναι μαζί μας τώρα, αυτό που μπορεί να γίνει είναι να τη στείλεις ένα email και να διευκρινίσουμε αυτό και να της απαντήσουμε είτε εγώ είτε ο Τάκης ό,τι χρειαστεί, είτε η κυρία Κουφάκη μπορείτε να της προωθήσετε την ερώτηση. Εντάξει, λοιπόν. Από τη στιγμή που δεν βρίσκεται εδώ, νομίζω ότι αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση. Η επόμενη ερώτηση στη φόρμα και είναι μάλλον μια κατάσταση που επηρεάζει σημαντικά την ψυχική μας υγεία, είναι το πώς μπορούμε να επικρατήσουμε την ηρεμία όταν ένας από τους δύο είναι σε μόνιμη νευρικότητα. Μέσα σε ένα σπίτι, για παράδειγμα. Αυτό τώρα αφορά στο κομμάτι της πανδημίας, αλλά και γενικότερα, υποθέτω. Ναι, δηλαδή, δεν μας χρειάζεται η πανδημία. Απλά στην πανδημία δεν είχαμε πολλούς τρόπους, θεωρητικά δεν είχαμε πολλούς τρόπους να φύγουμε. Και ουσιαστικά νομίζω ότι είναι αυτό που είπε και ο Τάκης, ότι δεν είναι η κατάσταση που ζούσαμε, αλλά είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζαμε την κατάσταση. Αν νιώσεις σε εγκλεισμό, αν νιώσεις ότι μπαίνεις οικειοθελώς σε καραντίνα ή αν αποφασίσεις ότι είναι και ένας άλλος τρόπος για να βιώσεις κάποια πράγματα. Τώρα εδώ η ερώτηση ουσιαστικά έχει να κάνει με το ότι είμαστε δύο σε ένα σπίτι και ο ένας από τους δύο έχει νεύρα. Τι κάνει ο άλλος? Κάπως έτσι, καλά το καταλαβαίνω? Okay. Ας το δούμε λοιπόν σαν μια κρίση και αυτό. Τι σημαίνει ότι έρχονται δύο άνθρωποι αντιμέτωποι με ένα εμπόδιο στη σχέση τους. Εάν δεν είναι στη σχέση, είναι γενικά ένα εμπόδιο στην επικοινωνία. Κάτι λοιπόν στον άλλον άνθρωπο συμπεριφορικά, για να βγάζει νεύρα, έχει δημιουργήσει μία ανατροπή, έχει δημιουργήσει μία αποδιοργάνωση στην ισορροπία των στρατηγικών αντιμετώπισης. Είναι ακριβώς αυτό που ακούσατε πριν από τον Τάκη, ότι κάποια στιγμή κάτι ήρθε σε κρίση και έβγαλε μία συμπεριφορική μορφή. Ένας άνθρωπος βιώνει κάτι ανυπόφορο και απλά το δείχνει συμπεριφορικά. Αυτό που θα πρότεινα είναι το κομμάτι, το πρώτο ακούω. Εφόσον ο άνθρωπος που μας ρωτάει, μάλλον είναι ο άνθρωπος που δεν έχει τα νεύρα, είναι ακούω. Είναι φυσιολογικό κάποιος να έχει νεύρα. Από κάτι του έχουν ξυπνήσει. Κάπως αυτή η κατάσταση έχει έρθει, είναι προϊόν μιας δυσφορίας. Άκουσέ τον λοιπόν. Άκουσε τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Κάποια στιγμή μπορεί να έχεις και εσύ. Σου θυμίζει κάτι δικό σου? Αν ναι, προσπάθησε να έρθει σε επαφή. Δώσε χρόνο και χώρο. Ο χώρος, ξέρετε, δεν περιορίζεται. Ούτε περιορίστηκε ουσιαστικά από την πανδημία. Απλά εκεί ουσιαστικά ήρθαμε αντιμέτωποι με τις στρατηγικές μας, με τα μέσα που διαθέταμε. Τόσο πιο κοντά, το ότι μένουμε μέσα, αυτό είναι το ότι ερχόμαστε μέσα σε εμάς. Αυτό δεν αντέχαμε, όχι τον άλλον δίπλα μας. Αντέχαμε τα κομμάτια μας, τα κομμάτια της επικοινωνίας με τον άλλον. Λοιπόν, αυτό θα πω για αρχή. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πολλά πράγματα. Μείνετε εκεί και ακούστε. Κάθε άνθρωπος έχει την ιδιαιτερότητά του. Θα ήταν άδοξο και θα ήταν και άδικο να πούμε θα κάνεις αυτό. Δεν ερχόμαστε με συνταγές και με βιβλίο συμβουλών. Ερχόμαστε με βίωμα. Ζήστε την εμπειρία. Ακούστε. Ακούστε τον άλλο και ακούστε τον εαυτό σας. Και επίσης, δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά πράγματα. Μείνετε σε αυτό. Αντιληφθείτε το γεγονός, την κατάσταση και τοποθετηθείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό έχω να πω κι εγώ. Νομίζω ότι μας καλύψατε και ιδιαίτερα και όλα στην περίοδο της πανδημίας ήταν πολύ πιο έντονες συγκεκριμένες αντιδράσεις. Οπότε είναι εύλογη η ερώτηση. Όλοι το ζήσαμε. Εγώ παράλληλα έστελνα στο chat τα τρία αρχεία που μοιραστήκαμε πριν. Είναι ο τροχός των συναισθημάτων, το δέντρο των αποφάσεων και το Tears of Hope. Ταυτόχρονα
Ασκηνοποιώ και τον σύνδεσμο του Facebook του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, καθώς εκεί ανεβαίνουν ενημερώσεις, θα λέμε και άλλες εκδηλώσεις. Και εφόσον ανεβάσουμε και στο YouTube τη συγκεκριμένη εκδήλωση, θα μπορείτε να την βρείτε και μέσω αυτής της σελίδας. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλετε να συζητήσουμε? Κάποιο σχόλιο, κάτι που να νιώσατε σήμερα, κάτι που θεωρείτε ότι σας βοήθησε, κάποια ένσταση ενδεχομένως? Βλέπω ότι δεν υπάρχει κάτι από τους συμμετέχοντες. Εγώ θα ήθελα απλώς να σχολιάσω ότι αν και η διαδικασία για την αλλαγή είναι αρκετά δύσκολη, θεωρώ, δεν ξέρω πώς φαίνεται στους υπόλοιπους, αλλά είναι δύσκολο το να πάρεις την απόφαση να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι και αυτό που έχεις συνηθίσει μέχρι τώρα αρνητικό να το μετατρέψεις σε κάτι ωφέλιμο. Νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε την έμπνευση, κυρίως σε εμάς. Μόνο τότε θα γίνει αλλαγή, μόνο όταν το αποφασίσουμε μόνοι μας. Ευχαριστούμε τους ομιλητές μας και πάλι. Ευχαριστούμε και εσάς που αποφασίσατε να περάσετε το απόγευμά σας μαζί μας. Ελπίζουμε αυτά που ακούσατε να ήταν ωφέλιμα και από εδώ και πέρα να τα αξιοποιήσετε στην καθημερινότητά σας. Εμείς θα συνεχίσουμε με τις εκδηλώσεις μας. Μπορείτε, αν θέλετε, να επικοινωνήσετε και στα social media του Συμβουλίου. Θα στείλουμε και στα email που συμπληρώθηκαν στη φόρμα τα αρχεία που μοιραστήκαμε. Ελπίζω να είστε καλά, να σας ξαναδούμε. Και εμείς ευχαριστούμε, Κυριακή. Καλή διαχείριση σε όλους, εύχομαι. Και περισσότερη έκφραση. Και τόλμη, εγώ θα βάλω, το έχετε. Ευχαριστούμε πολύ, Βιακή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.